θα το παίξει και αυτό. Μου το είπε. Θα το παίξει και αυτό. Καλημέρα μεταλλικά και επικά, αδέρφια. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι. Μύρισε Παρασκευούλα. Τσαλτίδης εδώ. Είμαστε γρήγορα. Πάμε ρυθμό. Έχουμε πολλά πράγματα. Τι δίνουμε. Τρία Άρη Σόφι. Αφού δεν στέλνει κανείς. Τρία Άρη Σόφι. Ξέρω, παλικάρι μου. Χαμώσει. Πιο καλά πήγε χθες από τον Άρη από τον ΠΑΟΚ. Το ξέρω, παλικάρι μου. Το ξέρω. Λοιπόν, εδώ είναι η Τρόικα. Ενωμένη, δυνατή, ισχυρή. Χρήστο Τσαλτίδης. Πιο αδυνατισμένος από ποτέ. Είναι πραγματικά απίστευτο. Όποιος τον χαρακτηρίζει πλέον Καραπαπά πρέπει να μηνύεται. Κατά ταπεινή μου γνώμη. Παναγιώτης Παπαδόπουλας. Φίλος με τον μπλε αμάξι. Καραπαπά κάνει το καλύτερο look-alike. Καλό. Του Καραπαπά. Του Παπαδόπουλα. Κυρίως όχι για την εμφάνιση, όσο για την προπαγάνδα. Σωστό. Και το ύφος. Και το ύφος και το. Φίλε, άκου να σου πω κάτι. Από δύο απλά πράγματα φαίνεται η μεγάλη αλήθεια. Σε ποιο γήπεδο. Επί 10 χρόνια μου υμνούσανε 30 άτομα κάθε φορά που πήγαιναν τον Παπαδόπουλο. Στο Καραϊσκάκη. Όχι, στο Καθατζόγλιο. Πάμε παρακάτω. Έχουν να μου πούνε για τον Παναγιώτη. Καλή κουβέντα, Ηρακλειδής, περίπου 2 χρόνια. Όταν τα σκατά μπλέκονται με το φτιάρι, αυτό το πράγμα γίνεται. Αναστασία, εδώ κόβεις και λες. Και κόβεις. Όταν τα κακάκια. Και κόβεις και του λες, σε παρακαλώ πάρα πολύ, είναι εντολή, παίρνα έξω. Τι να κάνεις. Είναι εντολή, λες από πού πέρα. Ναι. Άμυνα, φίλε. Defense. Ο Πάνος ο defense είμαι εδώ, να ξέρεις. Άμυνα, φίλε, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Α, defense. Η καλύτερη άμυνα. Αυτό σας λέει ο Ηρακλήδης. Εγώ τουλάχιστον δεν σας προκαλώ. Έτσι, εδώ πέρα αυτά που ακούτε, αν τα ακούγετε για την ομάδα σας, αυτά που λένε αυτοί οι δύο, άστα να πάνε. Λοιπόν, είναι χαρακτηριστικό. Ευγενέστατος, κυριούλης είμαι. Όποτε πήγαινα Καφτατζόγλιο, πραγματικά δεν έλεγε κανείς καλή κουβέντα για μένα. Κανείς. Όλοι για τον Παπαδόπουλο. Μα Μάριε, πες τον Παναγιώτη, χαιρετίζω τον Πάο πάρα πολύ. Άτομα δεν τον ξέρανε, έτσι. Όσοι παιδιά που τον ξέρανε, κάτι 48 ετών, 55, δηλαδή παιδιά, λέω παιδιά, για μένα θα πει κάποιο, κανείς για μένα. Να πει μπράβο, Ρασλαμά, σε πάμε. Ηρακλειδής, έτσι. Μιλάω για Ηρακλειδής. Απίστευτο. Απίστευτο. Έχουν να μου πούνε για τον Παπαδόπουλο σχεδόν 2 χρόνια τώρα. Σχεδόν 2 χρόνια. Κάτι δείχνει βέβαια αυτό. Έχει ψωμί. Το κομμάτι λέγεται «Μπαλάκια στο ντουβάρι». Λοιπόν, ξεκινάμε με συλληπιτήρια και μετά πάμε σε διαγωνισμούς. Τα πιο ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Στον Χρήστο Σωτηρακόπουλο για την απώλεια της σύζυγου του, της Άντζελας, η οποία έφυγε προχθές. Από καρδιάς, από όλους μας εδώ, από όλους στο Λίμπερο, τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Καλό ταξίδι στην Άντζελα Σωτηρακόπουλου, την κοπέλα η οποία άφησε τη γενέτειρά της, το Λίβερπουλ, για να έρθει και να ζήσει στο πλευρό του Χρήστου στην Αθήνα. Και αφήνει πίσω ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Μία κόρη και ένα γιο. Καλό κουράγιο στον Χρήστο, καλή δύναμη στον Χρήστο Τρακόπουλο. Ναι, καλή δύναμη στα παιδιά, να είναι γερός, να τη θυμάται. Τα παιδιά πόσο είναι. Να κρατάει, δεν ξέρω καθόλου, Παναγιώτη, δεν ξέρω. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη στον Χρήστο και στα παιδιά, να είναι καλά και να τη θυμούνται. Θεωρώ ότι έτσι έπρεπε να ξεκινήσουμε και τώρα τα κλασικά, να το πω το κλισέ αυτό, ναι, η ζωή συνεχίζεται, πρέπει να κάνουμε εμείς μια χαζοχαρούμενη εκπομπή. Γιατί έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν, λέμε τους διαγωνισμούς, γιατί έχει πάρα πολύ ψωμί η μέρα, σας κάνουμε τρελή κούτρα, δυστυχώς για θέατρο δεν μπορέσαμε, γιατί για το Φινιστρίνι δεν υπάρχει ούτε Φινιστρίνι στην κυριολεξία. Η καημένη Αναστασία Λάμδα, η οποία είναι σήμερα μαζί μας, έβγαλε εισιτήριο ΕΨΕ. Θα πας μόνη σου, Αναστασία? Όχι. Με φίλη σου? Με τον σύντροφό σου. Κνητής. Το ακούω αυτό από... ναι, πολύ, ναι. Ακούω τώρα από κοπέλα 18 ετών να λέει με τον σύντροφό μου και πραγματικά τρομάζω. Πριν πεις τη δίνουμε. Πόσο? 23. Συγγνώμη. Ναι, πριν πεις τη δίνουμε, θέλω 27 δευτερόλεπτα ακριβώς. Πάμε, 27. Θυμάσαι το μήνυμα που είχε έρθει μετά τη Μακεδονία, την συμφωνία και τα λοιπά για τις πρέσπες. Που λέει εσείς χαζογελάτε ρε παιδιά και λέμε η ζωή συνεχίζεται ρε φίλε, κάνουμε εκπομπή στο Ροδίμο, δεν μπορεί να κτλ. Χθες έκλεισε η μισή πόλη, από την Πότσα ήταν κλειστά και η παραλιακή, ναι. Γινόταν σπαζουλισμός για 18 άτομα φίλε. Εγώ τους παραδέχομαι αυτούς που πήγαν χθες στον Τσίπρα εκεί πέρα. Ναι. Είναι η πρώτη παρουσία του Τσίπρα μετά τη συμφωνία του Πρεσπών νομίζω, έτσι. Ναι, στην πόλη μας. Στην πόλη. Ναι. 18 άτομα ήταν Μάριε. 18 άτομα. Πού είστε όλοι εσείς ρε φίλε που ουρλιάζετε? Ναι. Που πουλά τη Μακεδονία και το ένα και το άλλο. Στο. 18 άτομα, φίλε. Και έκλεισε όλη η πολιτική. Απορώ τι φοβούνται, ρε φίλοι πολιτικοί. Απορώ τι φοβούνται. Όπως με την έκθεση που λένε, ω, τι θα γίνει, τι θα γίνει. Δεν ξεσηκώνεται, ρε φίλε Θεσσαλονίκη. Τίποτα. Δεν ξεσηκώνεται ποτέ. Πάρ το χαμπάρι. Ήταν. Φεύγει, αποχώρησε ο Αλέξης ο Τσίπρας. Έφυγε. Και σήμερα σκάει μύτη στην πόλη μας ο
ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα μείνει για τρεις μέρες, θα κινηθεί γενικά στη Μακεδονία. Και θα, μάλιστα χωρίς αστυνομία, χωρίς φρουρούς, τίποτα, για να αποδείξει ότι εγώ κυκλοφορώ ελεύθερα μόνος μου. Αυτά. Λοιπόν, να πούμε και καλή τύχη, καλή επιτυχία στο νέο κόμμα. Καλή πορεία να έχει του Σάββατο Τσιτουρίδη που έκανε. Να πάει καλά, ό,τι μπορεί τη Νέα Δημοκρατία να κόψει, να το κάνει. Λοιπόν, πάμε στους διαγωνισμούς μας. Καλό είναι. Δεν είναι πουλιά για την Μακεδονία. Έλα τσαλτίδι, έλα τσαλτίδι εδώ. Έλα τσαλτίδι. Ήταν, τρελός, 18 άτομα ήταν. Ρε. Γιατί 18. Πάει. Μάλλον ήταν κάπου κλασικά τέτοιο. Καμιά ταβερνού. Δεν πάμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στους διαγωνισμούς μας. Πάντα με χαλεί το κομμάτι μπαλάκια στο ντουβάρι. Έτσι. Με τον Γιώργο τον Ιταλό, οπαδό του ΠΑΟΚ, να μας ξεπαρθενιάζει σημασικά λέγοντας ούντο φωνάρα για πάντα. ΠΑΟΚΑΡΑ. Η αλήθεια είναι ότι από όλους αυτούς, αν ένας μοιάζει με ΠΑΟΚΤΣΙ, είναι, κυρίες και κύριοι, ο Ούντο Ντέρκ Σνάιντερ, για τον οποίο σας εξασφαλίσαμε δύο μονές προσκλήσεις. Λοιπόν, πάμε τους διαγωνισμούς. Αν πήγαινε στο Ούντινε για Ουντινέζε ΠΑΟΚ, Ούντο 4 θα γράφει, κατάλαβε. Τρία εισιτήρια για το Άρη Σόφι. Την Κυριακή 4 η ώρα, ματσάρα, αν και 4 η ώρα Κυριακή είναι άλλη ματσάρα και είναι πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Δίνουμε 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Αστέρι Τρίπολης. ΠΑΟΚ Τρίπολης, την άλλη Τετάρτη. Την Τετάρτη. Φύγαμε τώρα από τα πρόχειρα και τα χαζά και πάμε σε αυτά που έχουν ζουμί και κάνουν πραγματική κούτρα για το Σαββατοκύριακο στον κόσμο που θέλει ποιοτική διασκέδαση. Για αύριο Σάββατο, δύο μονές προσκλήσεις. Ούντο Ντέρκ Σνάιντερ, η παιχτούρα από το Βούπερνταλ, η φωνή των θρηλυκών Accept σε ένα μοναδικό show και από την προσωπική του καριέρα και από το πολύ καλό προσωπικό του άλμπουμ που κυκλοφόρησε πρόσφατα, αλλά και με ύμνους όπως αυτό που ακούμε, τον Accept, το live στο Principal Club Theater. Δύο διπλές προσκλήσεις για τον Θεούλη, τον αγαπημένο μου, τον λατρεμένο μου, Φίβο Δελιβοριά, και αυτός αύριο στο Club του Μήλου. Πολύ πολύ κοντά στο Principal, στο Club του Μήλου, Φίβος Δελιβοριάς με την υπέροχη μπάντα του, προεξέχοντος του κιθαρισταρά του Κώστα, πρώην Πίσα και Πούπουλα, πρώην Ziggy Wars, πρώην Ξύλινα Σπαθιά, παικτούρα τεράστια ο Κώστας, μαζί με τον Φίβο Δελιβοριά στο Club του Μήλου. Τρεις μονές προσκλήσεις, Μωρά στη Φωτιά, η θρηλυκή μπάντα του Στέλιου του Σαλβαδόρ, παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ που φέρει τον τίτλο «Το χρυσό κλειδί» στο Club 8Ball στα Λαδάδικα. Τρεις μονές προσκλησούλες για τα Μωρά στη Φωτιά. Και τέσσερις διπλές προσκλήσεις, ναι καλά ακούσατε, για το καλύτερο από όλα τα live για μένα, την Κυριακή στο Principal Club Theater, Nick Waterhouse, σημερινό όνομα, φρέσκο όνομα, που πατάει σε παλιές μουσικές, ο 33χρονος Καλιφορνέζος Nick Waterhouse, που μοιάζει, δείχνει πιο μικρός από την Αναστασία, τέσσερις διπλές προσκλησούλες στο Principal Club Theater. Και έχουμε και quiz Opticon Express, για το οποίο δεν θα δώσουμε την παραμικρή βοήθεια, δεν θα ακουστεί ούτε κιχ από κανέναν από τους παραγωγούς εδώ πέρα στην αίθουσα, για να τιμήσουμε το γήπεδο των Πηγαδίων, το γήπεδο των Πηγαδίων, στο οποίο θα δώσει ο ΠΑΟΚ την Κυριακή ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Μάχη. Το παιχνίδι για μένα μυρίζει άσο, άντε χι, αλλά θα δούμε τι θα γίνει. Ποιος έκοψε την κορδέλα των εγγενείων στο γήπεδο των Πηγαδίων. Είναι quiz Opticon Express. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, το ξέρω ότι το ξέρετε, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express ή γυαλιά οράσεως. Ποιος έκοψε την κορδέλα των εγγενείων στο γήπεδο των Πηγαδίων. Δεν το ξέρεις αυτό. Είσαι τόσο γκασμάς. Δεν έχεις ιδέα για το τι έγινε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ωραία. Ποιο ήτανε το πρώτο μάτς στο γήπεδο των Πηγαδίων, το επίσημο. Η τοπική Ξάνθη, η Ξάνθη νίκησε με 3-1 ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ποια ομάδα νίκησε με 3-1, τον Απόλλωνα Πόντου, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Ηρακλή? Ήτανε μάτς πρωταθλήματος. Ποια ομάδα νίκησε? Ποια αγωνιστική? Το μάτς ήτανε για 5-1, 6-1, έληξε 3-1. Ποια αγωνιστική? Πρώτη αγωνιστική. Πρώτη αγωνιστική. Ήταν το πρώτο μάτς. Μην με μπερδεύεις, μα ήταν δεύτερη. Το πρώτο μάτς στο γήπεδο των Πηγαδίων. Σωστά. Είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ξάνθη 3, ομάδα της Θεσσαλονίκης 1, γλιτώνει με 3. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ήταν για 4-5 γκολ. Μπορεί και 6. Ένα από τα δύο απαντά σωστά, ή ποιος έκοψε την κορδέλα στο γήπεδο των Πηγαδίων. Πολύ απλό. FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σου, την απάντηση, αποστολή στο 54526. Μην γράψει κανείς live. Θα φάει κατάρα. Έτσι. Γιατί έχουμε 1, 2, 3, 4 live. Γράφετε ή Ούντο,
όπως κάνει ήδη ο φίλος ο 7-11 και λέει Good morning, lads, ή Δελιβοριάς, ή Μωρά, ή Waterhouse, ή και τα τέσσερα αν θες, και Άρη μαζί και ΠΑΟΚ, αποστολή στο 54-526. Άντε, πέταξε το να φύγει. Την Κυριακή να πω απλά ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ένα το γήπεδο. Είναι, έχουμε μια τεράστια, δεν το πήρε κανείς χαμπάρι, ελληνοαμερικανική. Ελληνοαμερικανική σύγκρουση, να το πω σε απλά ελληνικά, έχουμε Greek American Conflict στην πόλη μας. Όλοι οι δρόμοι εκεί οδηγούν και όχι στο Χαριλάου, για μένα. Απόλλων 1926, Απόλλων Πόντου. Τι λες, βρε, μπούρδα. 1926, Ηρακλής 1908. Μπούρδα. Έχουμε Chris Καλαϊτζίδης εναντίον Tom Παπαδόπουλος. Περίμενε. Έχουμε Jim Καλαϊτζίδης. Είναι Alex. Εναντίον Alex. Α, ναι, τι είπα εγώ. Sorry, ναι. Alex, sorry. Alex Callas. Sorry. Τον Παπαδόπουλος. Είναι δηλαδή οι δύο που απέτυχαν με τον Άρη, τον μεγάλο σύλλογο, όχι, και πήγαν στους άλλους για να παίξουν γιατί τώρα. Γιατί σαν επιχειρηματίες είναι πιο πάνω, δεν μπορούν να μεταφράσουν. Σας απολαμβάνω. Πιο πάνω είναι λίγο δύσκολο να είναι τον Παπαδόπουλος από τον Καρυπίδη και να του δίνει τα 4 εκατομμύρια σε 8 χρόνια. Φοράει. Κικόφ, ξεκινήστε. Φοράει πούμε ο Άρης. Φοράει πούμε ο Άρης. Κούτραλου. Φορούσε πούμε παλιά. Αυτό ο Καψάλης που παίζει τη δράμα έχει καμιά σχέση με την Τάνια. Ωραία. Μη ρουφιέσαι. Αυτό ο Καψάλης που παίζει τη δράμα στη δόξα έχει καμιά σχέση με την Τάνια. Όχι. Μάρια, μα ρουφιχτώθαμε έτσι. Ναι, μην κάνεις ρουφιακά. Εσύ είπαμε αδυνάμει, μην κάνεις έτσι. Σπαστικό. Μην με δεις και με παντρευτείς. Εντάξει, μη. Οκ. Εντάξει. Ωραία, δεν μη. Αυτά. Μη ζηλεύεις. Τι να ζει. Όχι πάλι καλά. Μπράβο, σε παραδέχομαι. Μπράβο. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Δεν είναι κακό να σε ζηλεύω για κάτι που πετυχαίνει. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να πάμε να στηρίξουμε τον Απόλλων Πόντου. Τη μοναδική, θα πάνε τη και Παοκτσίδες και Αριανοί. Πού άλλο τα λεγάμε με την ειδικά Παοκτσίδες. Δεν θα πάμε στον Ξάδι Πάγκο. Εμείς θα πάμε να δούμε Απόλλων Ηρακλή. Να στον φέρω. Να στον φέρω. Παοκτσί. Καλαμαριώτη. Που θα πάει την Κυριακή εκεί. Με Απόλλων θα πάει. Μπορεί να πάει ρε φίλε. Θα πάει να δει το μάτσο και μετά πάει να δει την τηλεόραση. Α, δεν θα πάει Ξάδι. Γιατί θα πάτε. Στο εκτός έδρας. Την μπάλα, ωραίο μάτς, γιατί είναι εσύ. Ωραίο καιρό θα γίνει. Έτσι όπως το λες όμως, λέει πάλι να στηρίξω τον Απόλλωνα. Εσύ κάτσε, δεν μου λες. Κάτσε τώρα. Τι δεν υποστηρίξει ο Παοξής. Πρέπει να φωνάξω. Πρέπει να πάω στον Απόλλων Πόντου Ηρακλής. Τον Ηρακλή για να υπάρχουν ομάδες σε όλες τις κατηγορίες του χρόνου. Πες ότι πηγαίνω εγώ, σου λέω θα πάω Απόλλων Καλαμαριάς Ηρακλής. Άλλο εσύ. Ναι, τι άλλο εγώ ρε φίλε. Θα πας για το χαβαλέ. Ναι. Τι σέβεται, δεν φωνάζω Απόλλων Καλαμαριάς, ας πούμε. Δεν υπάρχει να φωνάζει από μέσα σου τι θες. Α, αυτό. Εντάξει. Δεν σου να πετάει και τέτοια. Καλά. Και ασφαλιάρι θα πάει με. Τώρα να μιλήσω. Άντε μίλα. Το ξέρει. Σου έχω πει για αυτό. Τόση ώρα σιωπηλό είσαι, μίλα τώρα. Ποιο βάρεσε τελευταία χρονιά που είχαμε παίξει στα επίσημα τι χυμίξανε στον ασφαλτήρι τον Αργύρι. Ποιο ήταν επικεφαλή. Τον Αργύρι που τα είχε με την. Με αυτή που τα είχε. Με την Αργυρό. Μπούφο. Μπούφο η κοπέλα θε να κοιτάξει. Εγώ δεν μπούφο. Με τον παράθυρο το κακομίρι. Α, κάτσε. Εγώ τη είχα στείλει λουλούδια. Χάμε. Όχι, τις έστειλα. Τα μπέρδεψες, ρε φίλε. Μπέρδεψες. Λες αυτά που είχε τύχει ο Παπαδόπουλος να έχω, θα τον παλέψω εγώ. Πάρ' τα λουλούδια. Έφυγες, τελείωσε. Ναι. Τα λουλούδια στην κυρία από μένα. Και μου ευχαριστώ, γεια. Γεια αυτό. Είναι κυρικηγόρο, πρόσχε. Α, μπορείτε χρήσει. Όχι λουλούδια, όχι λουλούδια. Έχει στείλει ένα σφινάκι. Ένα ποτό κάτι έστειλα. Πώς τη λένε, αρέσει. Και δεν είσαι τότε. Την έχω ξαναδεί πριν κάνα δύο χρόνια. Ίδια έχει μείνει. Έχουμε την πολύ καιρό. Πολύ καιρό. Πολύ ωραία κοπέλα. Δικηγόρο. Ναι, ναι. Αυτό το βρετανικό το. Ναι, με τα γυαλάκια. Ναι, ναι, το κρύο. Ναι. Άρα, Αργύρι, φάπες έφαγες στην Καλαμαριά. Όχι, όχι, φά. Του την πέσανε κοντρά. Μπροστάρη ήταν πολύ γνωστό Παοκτσή. Με τον οποίο μιλάμε χρόνια. Ο Τρέγια. Ο Τρέγια είναι χθεσινό Παοκτσή. Ναι, αυτό δεν έρχεται με την Εθνική Ελλάδα. Ο Τρέγια είναι χθεσινό Παοκτσή. Μιλάμε τώρα για Παοκτσή τη γενιά μου. Παντρεμένο με παιδί. Ο Κινέζο. Άστο, όχι. Έλα, μην εκθέτουμε. Μην εκθέτουμε κόσμο. Λοιπόν, παίζει η ομάδα η οποία διεκδικεί την άνοδο με την ομάδα η οποία διεκδικεί την παραμονή στην κατηγορία. Αλήθεια λέω. Έχουμε. Μ' αρέσει που αναρωτιόσουν εσύ με τον Ματζιούκη στον αέρα. Καλά, πώς δεν ζήτησε η Παέρα Κλίζα να γίνει λίγο πιο αργά το μάτς επειδή είναι. Όχι, εσύ δεν είναι μακροατής. Ναι, αλλά το συζητούσατε κι εσείς. Ναι, θα μπορούσε να μεριμνήσει η Παέρα να γίνει πιο αργά το μάτς. Άλλη μέρα. Άλλη μέρα να γίνει. Ναι, για να έχει περισσότερο κόσμο. Μα αυτά που λέγει ο Ματζιούκη, ότι ξέρεις τι. Ας μας το πούνε αν δεν θέλουν να παραμείνουν στην κατηγορία. Είσαι στο βόλευε τη διοίκηση να παίξει 3 ώρα το μεσημέρι τη Πέμπτη. Εντάξει, ναι, αν και αυτό ο άλλο μήνυμα. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, έχουμε Άλεξ Καλαϊτζίδη. Πώς μπαίνει, εγώ γιατί είπα Κρίς Καλαϊτζίδης. Για τον πρωτοσφυριστή. Από τον Κρίς Καλαϊτζή. Ναι. Παρασύρθηκα. Κρίς Καλαϊτζή. Ναι. Καλατζής. Άλεξ Καλαϊτζίδης, τον οποίο τον έχω δει να αγωνίζεται. Τον Άλεξ, τον έχω δει να παίζει πιτσερικά σε εγώ εννοείται. Καγκουρό. Σε ποιο σύλλογο τη πόλη. Σε ποιο σύλλογο, όχι. Ποιον. Το πρόεδρο τη Καλατζόπολη Καλαμαριά. Τον Άλεξ Καλαϊτζίδης. Τον αδερφό του Δημήτρη. Στο το έχω πει. Μακεδονικό. Τον οποίο τον υποστηρίζω.
Είναι η ομάδα μου στην πόλη μετά τον Ηρακλή. Μέγας Αλέξανδρος. Μπράβο, Μάρη. Μπράβο. Τον έχω δει, εννοείται, με Μέγα Αλέξανδρο στην προσπάθεια τότε που είχε κάνει για να ανεβεί και στην ΓΑΜΑ Εθνική. Άρα δεν τα κατάφερε. Λοιπόν, Άλεξ Καλαϊτζίδης εναντίον Τόμ Παπαδόπουλος. Τζιμ Καλαϊτζίδης εναντίον Μαρσέλο Τροίζη. Χάρης Δημαράς εναντίον. Γιώργο Μπατζιούκη. Μάριο Ασλαμίρε. Α, δεν το ξέρω. Μάριο Ασλαμίρε. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, γίνεται χαμός και με Ούντο και με Γυαλιά. Μπράβο, να είστε καλά. Τα άλλα είναι καθισμένα. Ρεσί Νίκο Πορτουλίδη, μία ερώτηση. Πώς θα τα αντέξει η καρδιά σου ρε, να παίξει εναντίον του Ηρακλέως. Ρε Νίκο, σκέψου τι περάσαμε μαζί, τους ύμνους που σου έκανα, που σου έλεγα γκαλέτη του Ηρακλή, που σε έλεγα. Γκαλέτη του Ηρακλή. Νίκο Πορτουλίδη, αν μπορείς δήλωσε κρυολόγημα, κάνε κάτι. Πώς θα τα αντέξει η καρδιά. Νικόλα Ψυχάρα, ρίξ την Ηρακλάρα. Νικόλα Ψυχάρα, ρίξ την Ηρακλάρα. Τεράστιο κομμάτι σε διαφορετικό ύφος, θα τα μωρά στη φωτιά. Παπαγάλος, η απάντηση στο παπαγάλο του Λευτέρη Πανταζή. Λοιπόν. Συγγνώμη, αυτό το Γάλλο που έχετε μπροστά από πού τον έχετε πάρει. Στη Φιλανδία έπαιζε. Φιλανδία. Ναι. Ποιο τον βρήκε, ρε. Α, όχι, ρε. Ναι, ναι, στη Φιλανδία, ναι. Ο Κανακούδης, ο Πέτρος. Ναι. Νομίζω μαζί παίζανε. Α, μάλιστα. Δεν τον έφερε, ναι. Εντάξει. Δεν λέω ότι υπονοώ κάτι. Όχι. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, τρία εισιτήρια για τη ματσάρα Άρης Όφη. Με ενημέρωσε χθες ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Όχι, με ενημέρωσε ο Χρήστος ο Κιώσης ότι δεν παίζει. Ο καλύτερος ξένος του ελληνικού πρωταθλήματος τον Όφη, δεν παίζει η παικτούρα. Ο Εγκλεζάρας, ο Ναμπίλ Μπαγί, Αμντίλ Μπαγί, δεν παίζει. Ενώ αν έπαιζε, τρέμαμε. Είναι κρυωμένος. Θα τρέμαμε. Παικτούρα είναι. Είναι ο καλός παίκτης του Όφη. Παικτούρα είναι, ρε φίλε. Και εμάς δεν παίζει ο Λάρσον. Να το πω, να μην το πω. Να το πει, να το πει για τον Πάουκ, πώς λες ότι δεν έρχεται ο ένας και ο άλλος. Να τα λες αυτά, Μάρια. Να τα λες με το άλλο. Αν έπρεπε. Μάρια, αντιλαμβάνεσαι. Δεν θα με λέγε τώρα Ρουφιάνο. Ναι, έτσι, μπράβο, μπράβο, Μάρια. Που τα ξέρει όλα. Έτσι, ότι η διαφορά είναι, μπορεί να είναι από 5-4. Με αυτό ή από 4-5. Ρε, άλλο, καλά, εγώ ήθελα να τον δούμε αυτό. Τι έπαρση είναι αυτή, ρε Τσαλτίδη. Πήρε τρει νίκε σε ρη. Τι έπαρση είναι αυτή. Έτσι λένε για μα. Τι έπαρση είναι αυτή, ρε. Που πάρετε το πρωτάλληλο μετά από 35 χρόνια. Άνετα, του άξα χθε εδώ απ' έξω από τον Παπαδόπουλο. Μιλάνε με μία άνεση, ξέρει. Όχι, ο Κώστα. Σίγουρα μιλάμε μεγαλύτερη άνεση από ό,τι μιλά εσύ 11 στη Β' Εθνική. Και που δεν κέρδισε ούτε χθε και πέφτει στη Γάμα. Γιατί αυτή τη στιγμή για όσου δεν έχουν καταλάβει, είσαι στη Γάμα Εθνική. Δεν είσαι στη Ξανθό. Θα με ανεβάσει ο Ξανθό. Ο Ξανθό έσωσε μία φορά. Μην ξανασώσει. Άστα. Σε έβαλε, έβαλε. Ψηφίστηκε. Τροπολογία υπέρ του Ηρακλή. Ο πολιτικό. Πολιτική τροπολογία. Είναι για όλου. Μέσα από τα τζαμπίλια. Για πε μια άλλη ομάδα. Σήμερα έχει την απόλαυση. Περίμενα αφού είναι όλου. Μια άλλη ομάδα. Τροπολογία και ευνοεί πολλού άλλου. Μια ακόμα. Όσοι χρωστάνε, όλου δηλαδή. Φίλε, μιλάει για ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Πες μου άλλη μία. Γλέντα τον Τσάλτ. Αυτή τη στιγμή. Άλλη μία. Όρματος Λαμά. Η μισή Football League. Η μισή Football League. Είσαι καθυστερημένος. Η μισή Football League χρωστάει 2 εκατομμύρια, 1,5 εκατομμύρια από παλιά. Χρωστάει λιγότερο, ρε φίλε. Ποιο, σε ποιον. Λυκοφιλία. Δηλαδή, αν χρωστάω εγώ 100 ευρώ στον Παπαδόπουλο και ένα άλλο 200 ευρώ. Άκου λίγο, γάβρε. Και εγώ δεν οφείλω. Γάβρε του Βορρά, άκουσε με λίγο. Εγώ αυτά που λέω δεν τα καθορίζω ανάλογα με του φίλου μου όπω έκανε τόσα χρόνια εσύ. Που σε χτυπούσαν την πλάτη να βγαίνει τέταρτο-πέμπτο. Καλά, έλα, μην αλλάζει. Και ήσουν κολλητό και γλωσσόφιλα με τον κόκαλι. Και τώρα εξαπληρώνεται. Κρέτα τον Ασλαμά, όρμα του. Και τη θέση στο Ευρωκοινοβούλιο, η κολλητή όλοι μαζί. Καλά, τι είναι. Αναστασία, σε όλη την Παρασκευή είναι αυτή η φύγη. Πριν το ξαδιπάω. Τα πόδια πάνω. Θα κάνω σταυροπόδι. Θα πα, θα πα. Όχι. Σοβαρά μιλά. Όχι, δεν θα πάω. Περί το να σου πω πω πεθαίνω. Μαρία, είναι μια τροπολογία που είναι για σένα. Καθαρά από για μένα. Και έπειτα, από και μεγάλος, έπειτα, στην μεγάλος, ουσία η πολιτεία παραδέχεται. Στην ουσία η πολιτεία παραδέχεται ότι σε κατακρεούργησε στο παρελθόν. Έτσι. Και κατά κάποιο τρόπο το κάνει ανταποδοτικά αυτό. Παίρνει πίσω. Α. Δεν παίρνει πίσω. Τον έριξε στα τάρταρα και τώρα του βίνει τα μισά χρέη. Σιγά την εύνοια που του παρέχει. Βρικάτσα μάζεψε 10.000 σήμερα για τον Λουκίνα, πώς το λένε. 10.000 δεν πρέπει να δώσετε σήμερα. 80 χρωστάτε. 80 είναι όλα μαζί. Όχι, δεν χρωστάνε 80. 162.000 χρωστάνε. Στο Λουκίνα μόνο. Απλά επειδή εφαρμόστηκε το συγκεκριμένο πλαίσιο, πήγε τώρα δίνουν τα μισά. Τα μισά. Πήγαιναν 81. Αν δεν δώσει σήμερα τα λεφτά και τα δώσει, ας πούμε, μετά από 3 μέρες. Μείον 3. Μετά από 3 μέρες, γιατί παλιά ήσυχε αυτό το πράγμα. Μείον 3. Τώρα, αν τα δώσει, ρε φίλε, Κυριακή. Απίστευτο. Κυριακή, υπάρχει Κυριακή στην αλλαγή σε τράπεζα, ρε βλάκα. Χαμένε, δεν βγήκαμε Ευρώπη, χαμένε και δεν άνοιξε τράπεζα. Άλλο θέλω να σου πω. Πόσα λεφτά του χρωστάτε του ανθρώπου. Τελευταία μέρα ψάχνετε να βρείτε 10.000. 10.000. Έχει πέντε αυτό. Αυτό λέγανε φύγε Καρυπίδη να πάρει τον Άρη. Το χαρτόνι φέρε μου, το χαρτόνι αφού δείξω το δραμαϊκό. Χωρίς τον Ηρακλή δεν έχει νόημα ζωή. Να το κρατάω κιόλα. Ο Σταμάτης πέθανε, Ζιώνα. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν μακάρι το να ζει. Το θέμα είναι ότι πα την Τρίτη. Τι γίνεται, Μαρία. Τι να γίνει. Δεν λες τίποτα.
Μόνο ο Μαντζούκης φωνάζει. Αφού και εγώ φωνάζω, τι φωνάζω. Όλοι πατέρα. Ντελάλη, έβγαλε να μαζέψει κόσμο τη δράμα. Ορίστε. Ντελά με τη δράμα, τι να κάνω. Η αυτόρμη ήταν απόν. Τι άλλο να κάνω. Περίμενε τον Τζίπρα. Τι άλλο να κάνω. 37 άτομα είχε στο γήπεδο. Τι άλλο να κάνω. Η δράμη ήταν πιο πολύ. Είχε γύρω σε 500 άτομα όλοι μαζί. Πάντω διπλάσια σχέση με αυτού που πήγαν να διαμαρτυρούν στον Τζίπρα και τη Μακεδονία. Και κλείσει μισή πόλη. Και κλείσει μισή πόλη. Ήσουν μέσα στο 18. Ήταν κλεισμένοι. Πώ να πλησιάσουν. Αυτοί πώ πλησιάζανε, ρε φίλε. Με τα πόδια. Με τα πόδια. 18 άτομα πήγαν. Μπράβο του. Εγώ δούλευα, φίλε, και το παράτσα το ταξί. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Εγώ ξέρω το άλλο. Οι επιχειρηματίες που του ρίξανε. Δεν ακούγεται. Ναι. Δεν ακούγεται ο Χρυσανθός. Τόση ώρα. Ποιος παιδί, αυτό είναι θέμα της χολύπτριας. Και ρωτάει. Δεν ακούμε. Δεν πιο κοντά και εσύ δεν ξαπλώνεις πίσω ρε και εσύ. Εδώ ακριβώς είμαι. Κάνεις έτσι. Λες και είσαι παόξης και παίρνεις πρωτάθλημα. Τι κάνεις. Ακριβώς το τέτοιο είναι. Έλα πιο μπροστά. Ήρθαν και ο Άγγελος. Όλοι ήρθαν. Πώς γίνεται. Γιατί ρε φίλε, τι κάνω. Θα το πω στην αδερφή του, λέει ο Άγγελος. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου, Άγγελε. Το Τόμι Χίλι που φοβάται. Κάθε μέρα εγώ εδώ κάθομαι, παιδιά, εδώ έτσι, έτσι ακριβώς. Ναι. Άμα με έχετε χαμηλώσει. Έλα λίγο πιο κοντά. Έλα λίγο πιο κοντά. Αν θέλετε να κοπεί η φωνή του Άρεος και θέλετε να κόψετε τα λεγόμενά μου. Τώρα κατάλαβα. Σιγά παραπονιάρι. Παραπονιάρι είναι στο λαμπαουτάρι. Λοιπόν, χίλια μπράβο στον 760, ο οποίος μπαίνει και για γυαλιά και για πάω. Πολλά έτσι, παιδιά, είναι απλό. Απαντάτε σωστά και συμμετέχετε και για 2 και 3 διαγωνισμούς, έτσι με το ίδιο μήνυμα. Βαγγέλη, καλή τύχη στην κλήρωση. Λοιπόν, αντικαλημερίζουμε όσους και όσες μας καλημερίζουν. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Τρέχουν στην ουσία 5 διαγωνισμοί. 3 εισιτήρια για το Άρης Όφη, 5 για το ΠΑΟ Καστήρ Τρυπόλεως και μετά πάμε σε προσκλήσεις. 2 μονές για Ούντο Ντέρκ Σνάιντερ αύριο Σάββατο. 2 διπλές Σίβοδε Λιβωριά, 3 μονές Μωρά στη Φωτιά για την Κυριακή, 4 διπλές για Νίκ Ουόταρχάουζ, τι άλλο θέλετε, FM και ονόμα τεπώνυμο, το σχετικό, τα σχετικά αποστολή στο 54-526. Για τα γυαλιά, ποιος έκοψε την κορδέλα εγγενείων στο γήπεδο των Πηγαδίων. Δεν το ξέρεις αυτό. Στο πρώτο επίσημο μάτς που έγινε στα Πηγάδια, η Ξάνθη, ποια ομάδα της πόλης μας, κέρδισε με 3-1. Τον Απόλλωνα Πόντου, τον Ηρακλή, τον Μπάοκ ή τον Άρη. Απαντάς. Break. Πάμε σε break. Πάμε σε break. Και τι ωραία που είναι η Παρασκευή άμα ακούς τρόικα εδώ με Παπαδόπουλα. Έχεις κοντά σου Τσαλτίδη. Έχεις Αναστασία Λάμδα να κάνει τα μαγικά της. Να τη ζαλίζει ο Σάκης και να μπορεί να κάνει κομπή η κοπέλα. Και να έχεις και Fiat Κουμαντζιά κοντά σου και να σου κάνει απλές ερωτήσεις του στυλ. Πώς θα σου φαινόταν ένα αν μπορούσες να αποκτήσεις το νέο Fiat 506 εντελώς άτοκα και με δωρεάν το αυτόματο κυβότιο και απαντάς εσύ καταπληκτικά και σε ρωτάει αν είσαι επαγγελματίας που θα σου φαινόταν να μπορείς να αποκτήσεις το ιδανικό επαγγελματικό αυτοκίνητο εντελώς άτοκα και απαντάς υπέροχα πραγματικά. Fiat Κουματζιάς, όλα αυτά γίνονται όχι μόνο το Fiat 506 αλλά και τα επαγγελματικά Ντόμπλο και Φιωρίνο τώρα εντελώς άτοκα. Τηλεφωνική επικοινωνία με Fiat Κουματζιάς 2310-753-000. Λοιπόν, πέφτει ξύλο σήμερα πραγματικά, SMS-ικά γίνεται χαμός. Το μόνο με στεναχωρεί ότι είναι λίγο πίσω το live του Waterhouse, που είναι για μένα το πιο ψαγμένο από τα τέσσερα. Όχι δεν είναι καλά τα άλλα, προς Θεού, έτσι, μωρά, τα έχω δει 8.000 φορές. Αλλά είναι πιο ψαγμένο, ας πούμε. Λοιπόν, 3 εισιτήρια, τα παίρνουμε χρονικά, ποδοσφαιρικά πρώτα μάλλον. Άρη Σόφη, ωραίο παιχνίδι, στο γήπεδο Χαριλάου την Κυριακή 4 η ώρα. 5 εισιτήρια για το Greek FA Cup semi-final, το πρώτο semi-final, στην Τούμπα την Τετάρτη. Τετάρτη, 7 η ώρα, ναι. 5 εισιτήρια, ΠΑΟΚ, Αστήρ, Τρυπόλεως. Και από εκεί και πέρα έχουμε τη διασκέδασή σας και τον πολιτισμό σας αυτό το Σαββατοκύριακο. Για το Σάββατο, 2 μονές για Ούντο, Ντέρκ Σνάιντερ, τον πρόφερε πάρα πολύ ωραία ο Τσατσαρός. Ο Κωστής δηλαδή κάνει μια εκπομπή, παιδιά, τόσο περιορισμένη. Σφάινστάγκερ. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, εντάξει. Όποιος πρόλαβε τον Ούντο είδε, 2 είναι μονές και ήδη πέφτει ξύλο. Πρέπει να είναι πάνω από 15 συμμετοχές. Αδέρφια, δυστυχώς μόνο 2 μας δώσανε. Η προπόληση, νομίζω τα 20 άρια έχουν φύγει. Έχει τώρα 23 και συνήθως 25, κάτι τέτοιο. Η φωνή των Accept από το 1976, η μπάντα που ιδρύθηκε στο Ζόλιγκεν της Γερμανίας. Ο Ούντο βέβαια είναι από το Βούπερνταλ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το Βούπερνταλ. Σαν λέξη. Είναι Βούπερνταλ ή Βούπερνταλ. Βούπερνταλ. Ναι. Αν δηλαδή ήμουν Γερμανός, θα ήθελα να με λένε Μάριο Βούπερνταλ. Είχα και. Ένα δημοσιογράφο που ήταν στο Μέγκα. Είχα και σχορέθηκε ο Βούπι, θρυλικό Ηρακλειδέας. Ο Βούπι σχορέθηκε, ο Βούπερνταλ. Από τα Ανατολικά. Μεγάλη μορφή στα 80's. Λοιπόν, στο principal είναι Ούντο. 2 διπλές για Φίβο Δελιβοριά. Μου είπε για μία φίλη του Παναγιώτης, η οποία τον έχει δει, λέει,
Τρεις φορές συνεχόμενα, απίστευτο. Απίστευτο να το σκεφτείς. Έτσι μου είπες. Τι τρεις φορές. Τρεις φορές συνεχόμενα, έτσι μου είπες. Οχτώ χρόνια δεν το χάνει, ρε. Α, οχτώ χρόνια δεν το χάνει. Ναι. Αγαπημένος η Βοζελή Βοντιάς, πεθαίνω, πεθαίνω. Σε λίγο ετοίμασε το εκείνη, Αναστασία. Σου αρέσει ο Φίβος Ζελιβοριάς? Έτσι και έτσι, ψάξου λιγάκι. Δίνει ωραίες συνεντεύξεις, Μάριο. Μυαλό, τέρας, ναι. Συνάστο, δεν υπάρχει. Το και του χρόνου. Α, και τον Πάουκ λέγε πρωτάθλημα. Βάλ το αυτό και του χρόνου. Α, όχι, άστο, άστο. Ναι. Βάλε το εκείνη. Εκείνη. Βάλε το εκείνη. Βάλε το εκείνη. Λοιπόν, ο Φίβος είναι στο κλαμπ του Μήλου. Δύο διπλές προσκλησούλες. Τα μωρά στη φωτιά είναι στο 8-Ball. Τρεις μονές προσκλησούλες. Παρουσίαση του νέου άλμπουμ όπου από εκείνο ο Παπαγάλος στο χρυσό κλειδί. Και για την Κυριακή, τέσσερις διπλές προσκλήσεις για τον Καλιφορνέζο Nick Waterhouse στο Principal Club Theater. Το quiz Opticon Express με έπαθλο ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως, τιμώντας το γήπεδο των πηγαδίων της Ξάνθης, ποιος έκοψε την κορδέλα των εγγενείων. Δεν το ξέρεις αυτό. Οκ. Okay. Πρώτο μάτς που έγινε στα πηγάδια, η Ξάνθη νίκησε 3-1. Πρώτο μάτς στα πηγάδια, η Ξάνθη νίκησε 3-1. Ποιο θα νικούσε 3-1, ομάδα της πόλης μας. Το μάτς ήταν για 5-1, 6-1 και βάλε. Αλλά έμεινε στο 3-1, τέλος πάντων, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα μαγικό άθλημα. Ποιον νίκησε, τον Ηρακλή, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Απόλλωνα Πόντου? Για όλα αυτά, FM κενό, το ονοματεπώνυμό σου, σχετικές απαντήσεις ή συμμετοχές, δεν γράφεις live, γράφεις Ούντο ή Φίβο ή Μωρά ή Waterhouse, αποστολή στο 54526. Να το πω άλλη μια φορά, ας το πω. 54526. Μαζί μας έχουμε τις ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Για ασφάλεια υγείας στο Μαργαριτόπουλο. Νιώστε σίγουροι για την περίθαλψη της οικογένειάς σας με ασφαλιστικά πακέτα από 170 ευρώ το χρόνο το άτομο. Τζάμπα πράγμα δηλαδή. Συμπεριλαμβάνονται αμοιβές γιατρών, εξετάσεις, φάρμακα, επεμβάσεις και αχ, αποκλειστική νοσοκόμα. Πληροφορίες, information δηλαδή, στο margaritopoulos.com και στο νέο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-911-701. Φίλε, την έφτιαξε στην Αναστασία. Έκανε αχ. Το έχεις το κομμάτι έτοιμο για να μπει. Να μην, μην μιλήσουμε πάνω στο κομμάτι. Βάλτε το να παίξει εισαγωγή. Να μην, γιατί άμα χάσουμε την εισαγωγή, σε αυτό είναι. Κόψτε το λίγο, Αναστασία, για να μην, μην χαθεί εισαγωγή. Για μένα, αν μου έλεγε κάποιο ένα κομμάτι μόνο που έχει γραφτεί για τη γυναίκα στον κόσμο. Ένα κομμάτι μόνο. Ναι. Να σωθεί ένα κομμάτι από τον πολιτισμό μας. Για τη γυναίκα να λέει τα πάντα. Φυσικά είναι αυτό. Κανενός Λένον, κανενός Αμερικανού, κανενός Βρετανού. Ούτε το μάνα. Είναι του Φίβου Δελιβοριά. Ποιο μάνα. Από το τέτοιο, τους... Τι, active member, ναι. Άκου μάνα. Ναι. Καμία σχέση, δεν είναι. Καμία, δεν για τη μάνα αυτό, δεν είναι για τη γυναίκα. Άκου μάνα. Ναι. Α, τι ας ακούσει μάνα, πάει, η μάνα μου σχορεύει, τι άμα εντάξει. Είχα δει ταινία όλα για τη μητέρα. Το Γούμαν θα μου έλεγε, του Τζον Λένον, άστο. Του Φίβου Δελιβοριά είναι τα πάντα για τη γυναίκα. Ούτε λέει Γούμαν. Γιατί πιάνει το κορίτσι, την ερωμένη, τη μάνα, την σύζυγο, τα πάντα από τη μέρα που ξεκινάει. Πες το τραγούδι, το άλλο. Και μπαρ και αδελφή και γυναίκα εσύ. Ωραίο, αυτό είναι ωραίο. Σ' αρέσει, ωραίο. Αυτό είναι ωραίο, ναι. Αυτό που λέει ο Πάριος, ναι. Δεν μ' αρέσει. Πάμε, Φίβο Δελιβοριά, δώσε. Υπάρχουν αυτές οι μάνες και υπάρχουν και οι μάνες τις οποίες προβάλλει η Star Press. Δεν προβάλλει. Καλά κάνει και το κάνει, γιατί εγώ πλέον, παιδιά, έχω χάσει κάθε ελπίδα για αυτή την κοινωνία. Έτσι. Πραγματικά έχω χάσει κάθε ελπίδα. Άντε, φτιάξε μας, άντε. Για όσες και όσους είδανε high hopes. Το χθεσινό πρωτοσέλιδο της Star Press. Θέλω να το διαβάσω. Το δείχνω στην Αναστασία. Oh. Θα το διαβάσει ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλας. Δες εδώ. Oh, άνοιξε το στόμα. Σιγά το πράγμα. Το ότι δεν ρίχνει φωτιά να μας κάψει. Φωτιά να μας κάψει. Το ότι δεν ρίχνει φωτιά να μας κάψει. Το πρώτο, ναι. Τι είναι? Νάρκωνε, τη λέει. Α, τη διάσημη ράπερ που λες. Πώς τη λένε? Cardi B. Johnny B. Δεν την ξέρω, δεν ξέρω τίποτα. Λοιπόν, διαβάζει το πρωτοσέλιδο, ξεκινώντας από το μικρό πιχάκι πάνω της χθεσινής Star Press, ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλος. Ξεκίνα, τι λέει πάνω. Οικογενειακή επιχείρηση. Άνω κάτω τελεία. Τώρα διαβάζει τα τεράστια, τα μεγάλα γράμματα. Πριν τα μεγάλα γράμματα. Στενάζει Καλυθέα από τα καυτά ραντεβού. Και τώρα τα μεγάλα γράμματα. Μάνα και κόρη. Στο κλάρι. Έτσι. Αυτά είναι. Και από κάτω η ταρίφα φτάνει στα ύψη όταν ο πελάτης θέλει και τις δύο μαζί. Oh. Παιδιά, να πω κάτι. Έλα. Μου λένε μετά κάποιοι γιατί δεν κάνεις ένα παιδί. Α, εκεί τι φοβάσαι ρε φίλε. Έστω μην παντρεύεσαι, να αφήσεις ένα παιδί σε αυτόν τον κόσμο. Μην κάνει πεζοδρόμιο. Όσοι παιδιά. Γιατί. Όσοι. Γιατί ρε φίλε. Χάνω καθημερινά κάθε ελπίδα. Συγγνώμη ρε φίλε, πες ότι έκανες παιδί. Έτσι. Όταν βλέπω αυτά, μάνα και κόρη. Ναι. Δηλαδή πραγματικά χάνω κάθε ελπίδα. Δεν έχω. Κάτσε για να δούμε πού μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος, Μάρη. Μισό λεπτό. Με εκπλήσεις τώρα αυτή τη στιγμή.
Δεν σου λέω ότι. Μα, πες ότι κάνεις παιδί, ωραία. Χαίρεσαι, σου αρέσει αυτό. Άλλο θέλω να σου πω. Ναι, πες ότι κάνεις παιδί. Ναι, ναι. Και κάνω. Μετά από κάποια χρόνια, ρε παιδί μου, σου λέει η κόρη σου. Ναι. Έγινα. Α, κάνω κόρη. Ναι. Ναι. Έγινα. Α, το είδε και πρωί. Ναι. Ναι. Έγινα. Ναι, δεν τη σκοτώσω. Θα τη στηρίζω κιόλα. Θα τη στηρίζω. Α, αυτό λέω. Okay, ναι. Δεν σε πειράξει. Θα με πειράξει, βέβαια. Ναι. Έτσι όπως το λες. Τι να σου πω ότι θα χαρώ, ρε φίλε. Δεν κάνω παιδί, δεν κάνω παιδί, δεν κάνω παιδί. Όχι. Για τον λόγο, ας πούμε. Σε αυτόν τον κόσμο δεν θέλω να φέρω το παιδί μου. Γιατί το 1980 πώς. Που βλέπω μάνα και κόρη να δουλεύουν μαζί. Άσε ρε, τότε δεν γίνονταν στα κρυφά τώρα. Δεν γίνονταν παλιά αυτό το πράγμα. Ναι. Απλά τώρα βγαίνει και προς τα έξω. Είναι άλλη έκταση. Άλλο αυτό που λες. Ναι. Είναι άλλη έκταση. Ναι. Πάντως γινότανε. Τι γινότανε, τι γινότανε. Εδώ δεν γίνεται, εδώ γίνεται, τώρα έχει γίνει, θα γίνει ο κανόνας σχεδόν, όχι εξαίρεση. Πλάκα μου κάνεις τώρα, μωρέ. Το βλέπω τώρα εγώ αυτό εδώ πέρα και να φέρω κόρη και τέτοιο. Πού να ξέρω πόσο πάει. Μάνα και κόρη είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Τα παρατήσουμε όλα. Δεν ξέρεις εσύ. Να το κλείσουμε. Δεν ξέρω εγώ, ρε είναι φίλε. Κάτι που δεν ξέρει ο Ασλαμάς. Γιατί πολύ απλά. Είναι κάτι που δεν ξέρει ο Ασλαμάς. Δεν μένω στην Καλυθέα. Πρώτη φορά σ' ακούω τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο. Δεν μένω στην Καλυθέα. Βρες αποφύβο Δελιβοριά, Καλυθέα. Καλά, δεν τρέπεσε καθόλου. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που πήγε στην Αθήνα. Καλυθέα δεν είχε μείνει. Τι που πήγα. Δεν ήταν στον κόσμο αυτά. Δεν πήγα καν. Δεν πήγα καν. Τίποτα, τίποτα. Δεν μου λε. Ο Ούντο ξέρει γερμανικά. Καλά, ε. Συγγνώμη, κορέ, Γερμανός είναι. Γερμανός, ε, ναι. Θα μπορούσε να δουλεύει δηλαδή στην Dialog. Ναι, είπα, να πω ότι οι προσκλήσεις ναι. για τον Ούντο Ντεκ Σνάιντερ ναι. είναι προσφορά της Dialog. Η οποία τι προσφέρει, 1100 ευρώ εισόδημα, τουλάχιστον έτσι. Επιπλέον προνόμια, πληρωμένες διακοπές, holidays, you be. Ρεπό σε αρχίες, μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα. 3 weeks, δηλαδή 3 εβδομάδες εκπαίδευση πληρωμένη. Περισσότερα στο dialog.gr. Τώρα να μιλήσω. Πότε θες να μην μιλήσω, να μου πεις. Το Καλυθέα μπήκε έτσι. Άστο, τι να μιλήσω. Το Καλυθέα πάνω θα μιλήσω. Μόνο ένα μηνυματάκι. Καλημέρα, παιδες. Όχι, λάθος. Χρύσανθε, μη σου φαίνεται περίεργο που σε χαμηλώνει ο ηχολήπτης. Συνηθίζεται και στα συγκροτήματα. Στους κομπάρσους τους έχουν χαμηλά. Λέει ο Γιώργος Σταλός, ο παδός του ΠΑΟΚ. Πολύ, πολύ σοφό. Εννοείται σαπόρτε, βέβαια. Άλλο ήταν τα ξύλινα σπαθιά στους Rolling Stones και άλλο τα σπαθιά μόνοι τους. Τους είχαν χαμηλωμένους για να καπελώσουν τους. Οι Stones καπελώσαν τα σπαθιά. Έτσι βέβαια, είναι. Επειδή θυμάμαι καλά, είχες πει κάτι για εκείνη την συναυλία Stones με Παυλίδη. Τι από όλα. Support. Ότι. Να μπει εισαγωγικά και μου το λες. Αναστασία, ετοίμασε το περίπτερο. Α, όταν το βρεις το περίπτερο, αυτό είναι καθαρά για τον Παναγιώτη. Το περίπτερο πότε βγήκε. Το άλμπουμ αυτό το Καλυθέα είναι. Έχουμε 19. Ναι. Νομίζω είναι τέλη 17, αρχές 18. Αν δεν κάνω λάθος. Το βαφτισιμιό μου, ξέρεις πώς τον κοιμίζουνε. Πώς. Με τον, το βαφτισιμιό σου. Ναι. Αν το παλικάρι. Το... Πώς το λένε, ρε. Κωνσταντίνο. Εσύ του βάλες λάδι. Ναι, εγώ την πω. Τι γελάς, δεν γελάω. Ναι, 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 να σου πω. Να σου πω. Με το ελεφαντάκι. Γελάει αν φλάκαθείτε. Με το ελεφαντάκι. Είναι ένα. Μα και εγώ το έχω μάθει. Δεν το ξέρω. Τη Λιβωριά. Δεν το ξέρεις. Α, του. Ναι. Δεν το ξέρεις. Του φίβο τη Λιβωριά. Πασίγνωστο λένε είναι. Καλά, πώς πάει αυτό. Ανέρεση! Ναι. Πρέπει από φίβο Δελιβοριά να μου λείπει ένα άλμπουμ. Ναι. Να μην έχω ένα άλμπουμ. Να μην έχω ένα. Είχες πει για τον Παυλίδη για τη συναυλία στο ΆΚΑ ότι πήγε να κλέψει. Όχι να κλέψει. Ναι. Απαράδεκτο. Ναι. Που παίζει. Που τραβάει ένα κομμάτι πάρα πολύ. Που παίζει το φωτιά στο λιμάνι. Ναι. 13 λεπτά, ρε ναι. φίλε. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Ναι. Τι κάνεις. Ξεκινάει το κομμάτι, πάμε εδώ σε θεϊκό κομμάτι. Περίπτερο! Φίβο Δελιβοριά. Αν μου λύσει το κομμάτι το 85 θα το πίστευα. Η μουσική δηλαδή που παραπέμπει εκεί. Κάρτο τηλέφωνο. Ωραία, φίλε, έχω να πάω σε κάρτο τηλέφωνο. Έπαιρνα Παρασκευά. Data Bank Παρασκευά. Χρέωση 46 δραχμές τα 15 δευτερόλεπτα μέχρι τη διάρκεια 15 λεπτά. Στη Β' Ιταλία. Σπέτσια 0, Λιβόρνο 0. Έτσι, φόβο Θεό. Το ελεφαντάκι το ζητάει και ο Γιώργος Ιταλός να γουστάρουμε. Χαμός γίνεται με αυτό. Ναι, θα βάλουμε το ελεφαντάκι αλλά μετά το διάλειμμα, έτσι. Να πάω. Παιδιά, ο Θεό με έχει καταραστεί. Γιατί? Έκανα τώρα τοστ. Θα φάω δύο τοστ, από το σπίτι έφερα. Γκούντα και. Λιτά δύο τοστ. Φέτες ολικής. Μπράβο. Έβαλα και λίγο βουτυράκι, το χάιτε με το σπίτι. Τι έμεινε να βάλεις. Αλλά το τοστ τι έχει απάνω. Τι έχει. Όχι, σουσάμι. Όχι. Τι. Το σήμα του ΠΑΟΚ. Γιατί το σχέρι είναι ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ σε ταΐζει, συνεχίζει να σε ταΐζει, ρε Ασλάμα. Δηλαδή. Ολόκληρο λίμπερο έχει το σχέρα ΠΑΟΚ. Σχέρα, ψυχάρα, για πάντα ΠΑΟΚ. Καλό. Καλό. Έλα, πες τι λέμε. Έχουν κάτι διαγωνισμοί πιο πολύ για ΠΑΟΚ και Άρη, έτσι. Ναι. Λοιπόν, Δελιβοριά να πούμε μόνο. Γίνεται, χαμός γίνεται ναι, Δελιβοριά και Ούντο, και Ούντο ναι. κόλαση. Και για τα γυαλιά. Mm. Πολλές απαντήσεις σωστές. Ναι. Απαντάτε οι περισσότεροι και στα δύο. Δεν το θυμάμαι, Μάρια. Και ποιο έκοψε την κορδέλα στο γήπεδο της Ξάνθης και ποιον νίκησε η Ξάνθη 3-1 ομάδα της Θεσσαλονίκης.
3-1. Το μάτς είναι για 5-6-1. Στα 3-1 έμεινε το σκορ. Στο πρώτο γήπεδο, στο πρώτο παιχνίδι, στο γήπεδο των Πηγαδίων. Έτσι. Χθες είχαμε μια πάρα πολύ τρυφερή στιγμή το απόγευμα. Τελειώνει το μάτς του Ηρακλή με τη Δόξα Δράμας. Και μένω εγώ για 4-5 λεπτά μέχρι να δουν τα παιδιά για το All About Aris. Και μπαίνει εκείνη τώρα μέσα η Ελίζα, ένα πανέμορφο κοριτσάκι. Βόζεμπερκ. Ρουμάνα, η οποία σπουδάζει. Καλημέρα, Τζόνι. Η οποία σπουδάζει κάτω στην σχολή Βουτσινάς. Και κάποιες ώρες δουλεύει στο κηλικείο της σχολής. Και τη φωνάζω μέσα να πει δύο κουβεντούλες. Φανταστικό κορίτσι η Ελίζα. Και η οποία ζει χρόνια εδώ. Της λέω, ρε Ελίζα, εσύ που είσαι και Ρουμάνα, ξέρεις κάποιον Ρασβάν Λουτσέσκου? Λέει, πώς τον είπες? Στον αέρα τώρα ακούγονται αυτά. Δεν τα λέω, στον αέρα. Λέει, Ρασβάν, δεν ξέρω, δεν μου λέει, λέει κάτι. Ξέρω, λέει, πολλούς εδώ πέρα που ζουν Ρουμάνους. Λέει, δεν τον ξέρω, λέει αυτόν. Οπότε, φεύγει η κοπέλα, εντάξει, για δουλειά. Σε ένα λεπτό στέλνει μήνυμα παοκτσής. Ποιος Ρασβάν, ρε? Ούτε η Ελίζα τον ξέρει. Αδερφέ, να είσαι καλά. Τεράστιο μήνυμα. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε πριν πάμε στο break του διαγωνισμού. 3 εισιτήρια Άρη Σόφη, 5 εισιτήρια ΠΑΟ Καστήρ Τρυπόλεως, quiz Opticon Express. Ποιος έκοψε την κορδέλα των εγγενείων στο γήπεδο των Πηγαδίων, ή διαφορετικά ποιον Θεσσαλονικιώτικο σύλλογο νίξε η Ξάνθη στο opening το αγωνιστικό του γηπέδου με σκορ 3-1. Για αύριο Σάββατο, δύο μονές Ούντο, η φωνή των Αξέπ, δύο διπλές Φίβος Ζελιβοριάς, τρεις μονές Μωρά στη Φωτιά. Και για την Κυριακή, 31 του μηνού, τέσσερις διπλές προσκλήσεις για το live του Καλιφορνέζου Nick Waterhouse. Έχουμε αλλαγή ηχολήπτη, φεύγει η Αναστασία Λάμδα και με μεγάλη μας χαρά Sky Meaty, Johnny Zatzi. Πρώτη φορά το βλέπω τόσο κουρεμένο. Ναι. Άρα, Zatzi, τεράστιο. Crew cut, τελείως crew cut είναι αυτό, Johnny. Ο άνθρωπος για μένα έχει κάνει την πιο αυτοκτονική επιλογή Έλληνα. Παράτησε μέσα στην κρίση την Down Under Australia για να έρθει στην Over Up Ψωροκόστανα. Και το μετανιώνει φυσικά και χτυπιέται. Έτσι. Αυτός είναι ο Johnny, ο Zatzis. Πηγαίνουμε σε break. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, FM κενό, ονοματεπώνυμο για διαγωνισμούς, αποστολή στο 54526. Δεύτερη ώρα εδώ πέρα στην Τρόικα, μαζί, Μάριος Λαμάς, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Χρήστος Σαλτίδης και Χρήστος Γιάννης Ζάτσης, Χρωστομιανό του Γκιώσορ, κατάλαβες, Ζάτσι. Θα πορευτούμε μαζί για το επόμενο 45 λεπτό. Μαζί μας έχουμε το βυθό. Ακούς, μυρίζεις, γεύεσαι βυθό. Αγνώστου στρατιώτη 36 στην Πολύχνη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-662376. Με 4 βουλάκια μπορείς να πάρεις τσιπουράκι και 2 μεζεδάκια. Όλη η μαγεία και φρεσκάδα στο πιάτο καθημερινά. Και από Δευτέρα ως Παρασκευή, δηλαδή μέχρι και σήμερα, θες να πάρεις μεγάλο ψάρι, έκπτωση 30%. Τι άλλο θέλεις, όλα αυτά στην Πολύχνη, στον βυθό. Μαζί μας έχουμε. Τι είναι αυτό? Να με δω και εγώ λιγάκι. Κακομύρισε. Να με δω και εγώ λιγάκι. Κυριούλη. Μαζί μας έχουμε και το ψητοπολείο Μπες στο ψητό. Λαχταριστά μπέργκερς, δροσερές σαλάτες, απολαυστικά σάντουιτς, κλαμπ για μέτρες επιλογές. Θα χαχανίζει έτσι όταν τα τρως όπως ο Μάριος Ασλαμάς. Ακόμα και πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Μεγάλο Εξάνδρου 16 Σταυρούπολη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-602220. Έχει ανέβει. Παιδιά, μπείτε τώρα στο Facebook του Λίμπερο και στο Instagram. Χρήστος Τσαλτίδης με έβγαλε κακόμοιρη φωτογραφία. Τρώω τοστ ΠΑΟΚ. Μπείτε τώρα. Ασλαμής τρώει τοστ από το στιέρα ΠΑΟΚ. Η λεζάντα δεν ξέρω ποιος την έγραψε, είναι. Μια χαψιά σας έχει ο Ασλαμής. Άντε ρε, την ανέβασε. Αν και λένε ότι στο τέλος θα πιει πικρό καφέ. Ναι. Παιδιά. Και το άλλο, σας φαίνεται περίεργο που βουτάω το τοστ στον καφέ? Τους φαίνεται περίεργο, αυτό το καταλαβαίνω. Μ' αρέσει να βουτάω πάρα πολύ στο καφέ. Τζόνι Ζάτσι, τον παρουσιάζουμε και δεν επίσημα. Δεν υπάρχει φωτογραφία αυτή. Ναι. Πιστεύω ότι αν κατέβεις κάτω θα σου δώσουν ευρώ. Να πάρεις μια τυρόπιτα. Ναι, φίλε. Ναι, κανονικά. Λοιπόν, Τζόνι Ζάτσι έχουμε. Οι διαγωνισμοί τρέχουν και πάμε στις γραμμές. 3 εισιτήρια Άρη Σόφη, 5 εισιτήρια ΠΑΟ Καστέλ Τρυπόλεως. Για αύριο Σάββατο, 2 μονές Ούντο, Λαϊβάρα, κολλασμένη μεταλλική στο Principal. Δύο διπλές για Φίβο Δελιβοριά στο κλαμπ του Μήλου. Τρεις μονές Μωρά στη Φωτιά. Παρουσίαση νέου άλμπουμ στο 8ball. Και για Κυριακή Λαϊβάρα με τον Καλιφορνέζο Nick Waterhouse στο Principal Club Theater. Και φυσικά Opticon Express, μας ακούει ο Αντώνης, λέει δώσε δύο γυαλιά. Θα βγάλουμε δύο νικητές. Ευχαριστούμε, Αντώνη, γιατί έχουμε πάρα πολλές σωστές απαντήσεις. Και μάλιστα οι 9 στους 10 απαντάνε και στις δύο ερωτήσεις. Και ποιος έκοψε την κορδέλα εγγενείων στο γήπεδο των Πηγαδίων, αλλά
και ποιον σύλλογο της Θεσσαλονίκης κέρδισε η Ξάνθη στο πρώτο επίσημο μάτσα πηγάδια με σκορ 3-1. Για όλα αυτά, FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54-5-26. Προφανώς εκείνο το μάτς δεν έδωσε τα εισιτήρια ο Πανόπουλος στη φιλοξενούμενη ομάδα. Μπορεί, δεν λέμε τίποτα. Δεν λέμε τίποτα. Πάμε, Πανόπουλος, κάτσε, κοίταξε λίγο να πούμε το εξής για, για το γάβρο του Βοράδου δίπλα. Φίλε, ο Πανόπουλος διαχρονικά ήταν ο άνθρωπος ο οποίος όχι απλά δεν έδινε εισιτήρια, αλλά το έβαζε και 40 ευρώ για να μην μπορεί να πάει κανένας. Ναι. Και τώρα πάει σε παιχνίδι πρωταλήματος και δίνει όλο το γήπεδο. Σου λέω, θα πάρω χοντρά. Τι, μα δώσαν... δεν τον ένοιαζε ποτέ. Τους δώσαν περισσότερο από 80, Μάρη, τι έγινε. Μίλησα χθες με Ξάνθη. Ακουστικά δεν έχω. Θα πω, ξέρει. Ρέταλκα, ρέταλκα που έχει. Έχεις δεν ξέρω. Φίλε, ακουστικά θα μας δώσεις. Τζόνι, να τα ακουστικά αυτά μπορείς, φίλε, να πετάξεις. Αν μπορείς, αν μπορείς. Αν τα πετάξεις. Λοιπόν, μίλησα με Ξάνθη. Ξέρει το άτομο, ο Παναγιώτης, θα του πω τώρα, κατάλαβε ποιο άτομο μίλησα. Που ξέρει, 9 μετρημένα άτομα ξέρει μόνο αυτό το άτομο που ξανά κομμένα τα διαρκείας τα γύρισαν πίσω. Μιλάμε για αλητεία και καλά κάνουν. Μα δεν τους νοιάζει. Κάνουν πόλεμο, έχουν ένα τέτοιο πέστο βουλινό. Αυτή τη στιγμή ζητάνε. Μπράβο, Πανόπουλε. Θέλω να το διώξουμε. Μπράβο, Πανόπουλε. Έτσι κράτα ζωντανό το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μια χαρά το κρατάει. Και τις επαρχιακές ομάδες. Μια χαρά το κρατάει. Αφού είπαμε τι θα γίνει με την Ξάνθη, ας το έγινε ήδη. Μπράβο, Πανόπουλε. Ακού άλλο. Όταν έβαλε 25 άρια και στριμωγνόμασταν εκεί πέρα, καλά ήταν. Τώρα όλο το γήπεδο. Μα αυτό λέω, ρε φίλε. Όλο το γήπεδο! Ναι, τι εντάξει, πες ότι είναι δικιά σου ομάδα. Πες μα αυτή δεν θα ξαπαρακτήσει το γήπεδο γιατί θέλω να διώξει τον Πανόπουλο. Κάνανε εποχή ούτως ή άλλως πολλές φορές σε πολλούς αγώνες. Ναι, θέλω να διώξει τον Πανόπουλο, όχι να φέρει το Σαββίδι. Τι, ποιο είπε θα πάει στο Σαββίδι. Ποιο Σαββίδι. Τι, θα πάρουν κάποιον άλλο. Θα έχουν κάποιον άλλο. Ποιον. Ένα τοπικό άρχοντα, ξέρω εγώ. Τοπικό. Ναι, ρε φίλε. Έλα, ρε, από την Ξάνθη. Επειδή περιμένει ώρα ένα φίλο, 164 παοξή λέει: καλημέρα, παππούλη, τώρα που ευνοηθήκατε που πήγε το όλα μόνοι μα και δεν θέλουμε κανέναν. Ξέρετε σε ποιον να πείτε ευχαριστώ. Φωτογραφίζει τον Ιβάν Ιγνατίεβιτς Σαββίδη, παοξάκι μου. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή. Μπείτε τώρα, φωτογραφιάρα, Μπαϊτσαλτίδης. Τον Πούλου θα πούνε ευχαριστώ που έχει δηλώσει την Ηρακλειδέας. Εδώ πέρα παίζεται ένα παιχνίδι. Και σας έδωσε για και τον ΟΑΣ. Θα σώσει ποιον. Σας έδωσε και τον ΟΑΣ. 4-40. Δεν τα αυτά. 4-40 για Άρης, βγήκε μόνο το Άρης. Θέλουμε ονοματεπώνυμο. Φίλε 4-40. Με είπε κομπάρσο 5-23 πριν άκουγα, με είπε κομπάρσο. Σε κρατήσε κομπάρσο ότι σε άποψε συγκροτήματα που ανοίγουν τα μεγάλα γκρουπ. Σε χαμηλώνουν τον ήχο οι ηχολήπτες. Καλά κάνουν. Λοιπόν, μπείτε τώρα στο Facebook. Αυτοί που ανοίγουν τα μεγάλα γκρουπ, φίλε, είναι φωνάρες. Τραγουδιστάρες και καλλιτεχνάρες. Καλά σου λέει όμως είναι το σαπόρτ. Οι οποίες όμως όλοι αυτοί είναι με ψηλά το κεφάλι. Και δεν είναι κομμάτι του κατεστημένου και της εμπορικότητας που αναδεικνύεται λόγω του πολιτικού βίσματος και επειδή από κάτω ο υπουργός έχει αγοράσει τα μισά εισιτήρια της παράστασης και τα έχει μοιράσει σε υποψήφιους ψηφοφόρους του. Τελείωσες. Σε φίλε, συνέχεια το κάνει, 5 φορές τη μέρα ξύνει τα... Πάρα πολύ φαγούρα. Είπαμε, είναι Ολυμπιακός του τώρα. Μεγάλη φαγούρα. Μόνο στην οτροπία όμως, όχι στους τίτλους. Ναι. Πάμε σε φίλους. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα. Νταλγκά που είχε ο άλλος, μιλούσε με Ξάνθη χθες ο Ηρακλής και εγώ τα λέω. Πόσα εισιτήρια θα πάρει ο ΠΑΟΚ για να πάρει. Για άλλο λόγο μιλούσε, ξέρει. Αλλά πήγε κουβέντα στον ΠΑΟΚ, κατάλαβε. Πήγε κουβέντα στον ΠΑΟΚ. Μια ερώτηση. Και λέω. Δεν έκανε ερώτηση. Προσοχή στην πόλη την Κυριακή. Καταρχήν νομίζω πήγε και βόλτα τρίμερο, πήγε εκεί στην Ξάνθη. Έκανε την προπαγάνδα του. Καλημέρα στον πρώτο κρατή, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, αδερφέ, που υποστηρίξεις. Θωμάς Τόντον. Γεια σου, Τόμας. Έλα, Θωμάκο, αγόρι μου, Ηρακλάκι μου, πάμε. Οπα. Να πούμε λίγο για Ηρακλή. Εντάξει, αγωνιστικά δεν σχολιάζει αυτό το πράγμα, δεν βλέπετε με τίποτα. Εντάξει. Ναι. Τελικά δεν είναι θέμα προπονητή, πιστεύω. Βέβαια, εννοείται. Δεν είναι. Τι να πω, εντάξει. Φυσικά, εντάξει, κάτι 7 προπονητές αλλάξαν. Κάτι που μπορεί να το προσέξα μόνο εγώ και ο Μάριος θες. Ναι, για πες το. Στο πίσω μέρος φανέλας του Ηρακλή. Του Ηρακλέου, ναι. Είχε μια διαφήμιση. Η οποία χτες είχε από πάνω κολλητική ταινία. Ναι. Η διαφήμιση αυτή ήταν από παράγοντα παλιό του Ηρακλή και άδωστο Ηρακλή ιδέα. Ναι, Σαργεχαγιά Γιάννη, ναι. Ναι, εντάξει, το είπες εσύ. Ναι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτό το γωνιακό μαγαζί που λένε κάποιοι, δεν μπορεί να πάρει μια χορηγία ούτε από άνθρωπο Ηρακλειδέα, ρε παιδί. Περίμενε, δεν ξέρεις τι έχει γίνει. Μπορεί να μην την πλήρωσε. Και γι' αυτό να την κάλυψανε. Δύσκολα. Γιατί να μην την πληρώσει. Δεν ξέρω. Αυτός ο άνθρωπος κάποτε έβαζε διαφήμιση σε 10 φανέλες και σορτσάκια στην Super League. Σε όλη τη Super League. Να ρωτήσουμε. Του οποίου προϊόντα έχω δει
και στο τελευταίο χωριό των Δωδεκανήσων. Ναι, εντάξει, είναι γνωστό ότι εξοπλίζει η μαγαζιά. Εντάξει, αυτή είναι η δουλειά. Έχω δει στο τελευταίο χωριό των Δωδεκανήσων. Ωραία, αυτό είναι μια καλή ερώτηση όμως. Να ρωτήσουμε γιατί καλύφθηκε η διαφήμιση. Γιατί καλύφθηκε η διαφήμιση, παιδιά. Δηλαδή, μπορεί να πάρει μια χορηγία αυτή η ομάδα, ας πούμε, ούτε από αυτό, ούτε από έναν άνθρωπο που είναι Ερακλειδέα. Τα αισθήματα του Χρυσαδικαγιά με όποια λάθη έχει κάνει είναι Ερακλειδέα ο άνθρωπο. Θες να πεις κάτι και για την φανέλα του Ηρακλέους, αυτή που φοράει την μπλε άσπρη. Εντάξει, δραματική, εντάξει, δεν συζητάμε. Δραματική. Εγώ διαφωνώ γενικά με την καμπάνια του 80-11-17. Διαφωνώ. Γιατί δείχνει την ανυπαρξία του συλλόγου. Δεν είναι να το περηφανεύεις αυτό το πράγμα. Τις χρονιές που πιάσατε. Ναι. Τότε τρεις φορές σε ρίξανε για. Δείχνει, ας πούμε, το μέγεθος του συλλόγου. Κακά τα ψέματα. Μάλιστα. Για μένα είναι κακό που το διαφημίζει αυτό ο Ηρακλής. Που το προμοτάρει αυτό, διαφωνείς. Έτσι, δεν πρέπει να το προμοτάρεις. Ή τουλάχιστον προμοτάρεις έδωσε μια μικρή κλίμακα. Όχι να βγάζεις μπλουζάκια και. Έλεος. Ωραία. Έγινε ο Θωμάς Τόντον. Αν διακοπείται ο Ηρακλής, τα χειρότερα δεν ξέρω. Θωμάς Τόντον. Θωμάς Τόντον. Απεσιόδοξος. Το τελευταίο ματς στο παλιό γήπεδο της Ξάνθης ήταν ΑΟΚ Ηρακλής 0-1. Έκλεισες. Ναι. Όχι, δεν έκλεισα. Α, ναι, ποιος... ναι, παρά το ότι ένας παοξής μας είπε, τελευταίο μάτς το κλείσαμε, λέει, εμείς ήμασταν εδώ πέρα, το είπε και τον έχω και σε μεγάλη εκτίμηση. Εγώ νομίζω ότι δεν ήταν ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής 0-1, το σε επίσημο βιβλίο. Με το Μιρτσέκη το 0-1. Αυτό είναι με το Μιρτσέκη το γκολ, έτσι. Αυτό πρέπει να είναι. Ναι. Ναι, αυτό είναι. Δεν επιμένω. Ωραία, έγινε παλικάρι μου, να σε καλά, καλημέρα. Βάλε και κουίτς ποιος τερματοφύλακας κατέβαζε πάνω φιλοξενούμενων οπαδών. Επόμενη γραμμή. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα Μάριε Παναγιώτη. Καλώς καλημερίζουμε Ανδρέα, οπαδό του... Καλημερίζουμε Ανδρέα, οπαδό του ΠΑΟΚ από την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Πάμε Ανδρέα. Έλα, τι κάνετε. Καλά Ανδρέα. Καλά Ανδρέα, πάμε. Καλά. Ναι. Είχε δίκιο ο Μάριος ότι δεν έχεις λόγο να φέρεις παιδί στην κοινωνία αυτή, ειδικά αν δεν είσαι πλούσιος. Και αν δεν ανήκεις στους ισχυρούς. Έτσι. Μιλάω γιατί, εντάξει... Προέρχομαι από το πιο άσχημο βίωμα μετά το θάνατο του πατέρα μου. Τώρα τι να λέμε. Άχι, να το θυμάσαι. Καλά, να το θυμάσαι. Δεν το ήξερα. Λυπητήρια, Ανδρέα. Δεν το ήξερα αυτό πάλι. Όχι, δεν πέθανε τέτοιο. Απλά ήρθε ένας ξάδερφός μου, με σκότωσε στο ξύλο, έσπασε την τηλεόραση, έσπασε τον αποκωδικοποιητή, μου άλλαξε κλειδαριά και μέχρι αστυνομικοί να καλέσουν τον εισαγγελέα να διαβεβαιώσει ότι εγώ έχω δίκιο και ότι μόνο με δικαστική απόφαση μπορεί να διώξει σε κάποιον από το σπίτι για να το πετάξει στα παγκάκια. Πέρασαν τρεις ώρες. Εντάξει για τη συμπεριφορά του τώρα. Γι' αυτό για ομάδες δεν είναι ούτε να χαλιόμαστε, ούτε να κάνουμε. Υπάρχουν πιο σημαντικά στη ζωή. Ανδρέα, όταν ακούς, όταν βλέπεις πρωτοσέλιδο, μάνα και κόρη στο Κλαρί, στην Καλυθέα, στην Αθήνα σήμερα, τι σκέφτεσαι, τι λες, τι σκέψεις κάνεις. Από ποιες εφημερίδες, Μαρία, από την Εσπρέσο και από τη Σταρ. Η Σταρ το έκανε πρωτοσέλιδο. Καλά, γιατί δεν τα πιστεύω. Έχω μια φίλη μοντέλο που κατηγορήθηκε για κοκαίνη. Δεν ξέρω τι να πιστέψω για την ακρίβεια. Κάτσε, η φίλη σου που είναι μοντέλο, γιατί κατηγορήθηκε? Η φίλη μου είναι εντάξει, θα την πω αν τέτοιο. Παλικάρι, δεν θέλω να πεις ποια είναι η κοπέλα. 7 κιλά κοκαίνης αφοώθηκε και παρόλα αυτά στα ίχνη στο Google, ενώ το GDPR επιβάλλει όταν αθώνεται κάποιος να διαγράφεται οτιδήποτε σχετίζεται με την υπόθεση του. Βέβαια, έτσι, από τη στιγμή που είναι αθώο. Ωραία. Γιατί κυλιδώνεται μόνο που αναφέρεται το όνομά του. Μάλιστα. Μάλιστα. Φαντάζεσαι τώρα εσύ ρε παιδί που να πάει να σου φυτέψει κάποιος όπως γινότανε παλιά, όχι ότι άλλαξε, να σου φυτέψουν μια ποσότητα κοκαίνης ρε παιδί, πες 100 γραμμάρια. Φυσικά, ξύλο. Ξέρεις πώς θα φας, τέτοιο. Ωραία. Τι ψυχική οδύνη θα περάσει. Τρελό, ρε φίλε πλάκα μου κάνεις. Έχεις δίκιο. Βλέπετε. Yeah. Ανδρέα, να είσαι καλά, παλικάρι. Μα είναι δυνατόν ποτέ καλά, να έχουν πει γράψει. Και εσένα το να ίδιο. Να έχουν γράψει, να έχουν πει ψέματα για μας στο διαδίκτυο. Αποκλείεται. Βέβαια. Δεν το έχω συναντήσει έχει από ποτέ. Έχει κίνηση εδώ η φωτογραφία, τίποτα λέει. Α, ναι, συγγνώμη. Παιδιά, μπείτε Facebook. Facebook και Instagram. Μου έχει ανεβάσει καταπληκτική φωτογραφία ο Χρήστατος ο Τσαλτίδης, Μάριος Ασλαμής, τρώει τοστ ΠΑΟΚ. Από το Στιέρα ΠΑΟΚ. Έχουμε το ελεφαντάκι έτοιμο, Γιάννη Τζόνι Ζάτσι. Το ακούω από κάτω. Πάμε λιγάκι, πάμε να παίξει το ελεφαντάκι. Λέει είναι super hit, μας το ζήτησαν και άλλοι γονείς. Πάμε. Ένα μικράκι, ελεφαντάκι, 420 κιλά. Τρώει 7 το φως τη Μαρία αυτό, ρε φίλε. Είδες, αυτό είναι αυτό που λένε. Είδες, εγώ το ανέβαλα στο Μάριο, λέω χαμός και τρώω το κομμάτι. Επειδή δίνουμε για φίλου την λιγοριά. Του φάζουλη. Αφιερωμένο και στην Μαρία την Τσαλτίδου, το που λένε εντελώς τελείως Αμερικανάκι. Χρήστος και Μαρία Τσαλτίδου, εντελώς Αμερικανάκι. Τρεις εισιτηριάρες, Άρη Σόφη. Κάνει έτσι. Τρεις εισιτηριάρες για το Άρη Σόφη. Πέντε εισιτηριάρες για το ΠΑΟ Καστήρ Τρυπόλεως, παιδιά. Ξυπνάτε, 4.40 ήρθε, εντάξει. Ο Αποστόλης λέει, ρε φίλε,
Η φωτογραφία κοντεύει να βάλει τα κλάματα. Τι κακομοιριά είναι αυτή που βγάζει, μα. Ο Αποστόλης από την Αγγλία. Από την Αγγλία. Καιρό έχει να εμφανιστεί αυτό. Ο Θωμάς λέει. Αποστόλη, καλημέρα, παλικάρι. Μπλουζάρα! Αλλά βάλτε απ' έξω, ρε Ασλαμή. Παιδιά, απ' έξω είναι. Απλά τη σκεπάζει η κοιλιά μου. Ρε Ασλαμά, τι μπάκα είναι αυτή. Σιγά, επειδή καθότανε. Καθόμουν, παιδιά, κάθομαι και με βγάζει από πάνω. Εντάξει, με ο άγγελος που σε κυνηγάει συνεχώς είναι. Είναι τίσερτ Ναξάτρα στο κόκκινο. Κυνηγάει συνέχεια αυτός, να ξέρεις. Αριανός. Ο Παοξής. Η φάτσα κάποιου αντιπαοκτσί. Το αντιπαοκτσί, το μεταξύ. Αντιπαοξί. Με κάπα σίγμα. Αν τα γράψω εγώ αυτά, θα με. Σαν εσένα, όταν σκέφτεται πάλι θα κερδίσουν αυτή την Κυριακή. Περιμένω την προπαγάνδα σου και το κόμπλεξ σου τη Δευτέρα για το ποιο δεν πήδηξε κόρνερ και ποιο περπατούσε σε κέντρο. Τι γέλιο έρχεται, βρε ανύπαρκτη. Παπαδόπουλα τα πόδια πάνω στο τραπέζι και φραπεδούμπα. Γλέντα αυτό. Ρε φίλε, ποιο να πηδήξει. Η μισή ξανθή λείπει. Η μισή ξανθή λείπει. Ο Σάκης λέει, ένα τενεκεδάκι λείπει για να σου δίνει ο κόσμος τα κέρματα. Έλα, σε θέλω, σήμερα σε θέλω. Σε θέλω. Σήμερα θέλω να βγω μαζί σου. 007 Παοκτσί. Αν ακούς, σήμερα η Μπούντου είναι για να βγείτε καθαρά οι δυο σας. Καθαρά οι δυο σας. Γιατί σήμερα είσαι ροκεντρόλ, αλητία. Κοφτό δερμάτινο. Σήμερα είσαι εποχή Velvet, γυαλί Ray-Ban. Μπράβο, σε παραδέχομαι. Steel 50s. Το μαλλί πιασμένο πίσω και τα μπροστά ριγμένα. Σήμερα είσαι rock and roll. Όταν δεν μιλάει για πάω και άρι, μπούτσε μια. Σήμερα είσαι αντιταμτάκος. Σήμερα είσαι αντιμάτος. Αντιταμτάκος. Σήμερα είσαι αντιμάτος. Σήμερα είσαι για 007 παοξάκι να βγει. Η Γρηγορία λέει ότι θέλει να δει και τις κάλτσες σου. Κάλτσες. Όχι, δεν. Κάτι με λουλούδια έχει, παιδιά. Όχι, μην βγάζει το παπούτσι. Μη! Ωρε Θεού. Ωρε Θεού, τι πράγμα ζούμε εδώ μέσα. Τι πράγμα ζούμε εδώ μέσα. Βγάλτε, βγάλτε το χατήρι, βγάλτε. Βάλε άλλη Δευτέρα, βάλε άλλη Δευτέρα, Μάρη, και θα τις βγάλω. Φοράει, παιδιά, κάλτσα, η οποία έχει κάτσα περιγράψω. Έχει κίτρινο, μοβ. Ωραίες είναι αυτές, δε. Μπριάμ. Λοιπόν, θα τις δείξω στον Τζόνι για να μου πει. Ποια μεγάλη μορφή είναι το σχέδιο αυτό, Μπριάμ. Τίνο είναι. Τι κάλτσε, μπορεί να βάλει τα παπούτσια σου. Άντι Γόρχολ, εσύ. Λοιπόν, λέει ο Κωνσταντίνο, λέει γεια σα. Ένα 50 λεπτό έχετε να πάρω ένα εισιτήριο. Ναι, είδε, κάτσε με, είδε. Ναι, είδε, είδε. Ναι, ναι, ναι. Σου λέω και εγώ μεριά. Ρε, παιδιά, το τίσερτ φοράω τον Ναξάτρα καλημέρα. Η μπαντάρα αυτή από την Χαλκιδόνα. Και αυτοί μα ακούνε. Η Ναξάτρα είναι τη Χαλκιδόνα. Εδώ, το βαθυλακό. Περιοδεύουν σε όλη την Ευρώπη, δεν υπάρχει. Από τη Χαλκιδόνα. Μπαντάρα, από τη Χαλκιδόνα. Τι γνωστή. Τρία παιδιά. Χαλκιδόνα, κουμπάκια. Πιτσιρικάδες. Ναι, ναι. Άρα ναι. Δήμο Χαλκιδόνας. Ναι. Εδώ δικό σου. Καλημερίζουμε Ναξάτρας. Φοράω το τίσερ του, το οποίο είναι απίθανο. Έχω Ναξάτρας 2-3 τίσερ και περιμένω και ένα φούτερ να πάρω. Να ευχαριστήσουμε τον Μάστερ Φόρασης, γιατί μας πήρε τηλέφωνο ένας Νάκης που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα πριν 10 μέρες. Πήγε, πήρε γυαλιά και έχει και έξτρα έκπτωση για άλλους ζευγάρι γυαλιά. Έκανε έξτρα έκπτωση και χώρια 3 κουπόνια και. Αφού είναι Μάστερ Φόρασης, φίλε. Ωραία, Σλαμάν, τι φάτσα είναι αυτή, ρε. Σαν ένα θλιμμένο σκουμπρί σε μεγάλη Πέμπτη. Σκουμπρί. Φαντάσου να κάνει ο Πάο κόντο στον Ντάμπλο, τι κάμα έχει να πέσει στο στούντιο. Καλά, το Ντάμπλο, παιδιά, λίγο. Τρέφει ελπίδε. Πώ το αυτό, πώ το είπαμε. Και εκτρέφει. Ναι. Και κάνει. Πέτρο, πώ την είπε, Πέτρο. Πέτρο, τρέφει ελπίδε να σλαμάς. Άστον. Συγγνώμη, Χρήστα, δεν την ξέρουμε αυτή την κοπέλα. Να αποχωρηγώ. Την έχω και φίλη. Μίστερ Γκολτ. Ει, κυριούλιδε. Γραμμή. Μίστερ Γκολτ. Γραμμή, πάμε, καλημέρα. Μίστερ Γκολτ. Καλημέρα. Καλημέρα. Κώστας, ο παδός του ΠΑΟΚ από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Καλημέρα, Κώστα. Σε λίγο, Μάριε, θα μας πεις ότι δεν θέλεις να κάνεις παιδιά επειδή ο ΠΑΟΚ θα πάρει τον ντάμπλ. Όχι, στην κοινωνία αυτή δεν θέλω να φέρω παιδί στην κοινωνία αυτή. Και επίσης εγώ γνώμη, μπορώ να πω δικιά μου γνώμη προσωπική. Πάντα λες και μάλιστα πολλές φορές με προσβάλλεις κιόλας. Σιγά έτσι. Δεν σε βρίζω. Όχι, καλά, με προσβάλλεις. Ποτέ δεν σε βρίζω. Αλλά εγώ σε αγαπώ, το ξέρεις, αγαπώ. Oh. Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι έχεις περιθώρια βελτίωση, γι' αυτό σε κυνηγάω. Ναι, σε παραδέχομαι. Δεν έπιγαινε να φτιάξεις τα βάρη στον αντιπαοξιδινίκη σου. Κατά βάθος είσαι Έλληνας αδελφός, συντοπίτης, απ' όλα. Την Ελλάδα εγώ τη λατρεύω, ρε φίλε. Λατρεύω την Ελλάδα. Πρώτα απ' όλα. Τα άλλα είναι δεύτερα που κάνω. Αδελφή. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να μετράμε την τσέπη μας για να κάνουμε παιδιά. Σωστό. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δεν κάνουμε. Δεν είπα αγόρι μου την τσέπη μου. Είπα αυτά που βλέπω θα μας κάψει ο Θεός.
Εντάξει, αυτά γινόταν δηλαδή στο Μεσαίωνα, τι να πούμε, φίλε μου. Τι βγαίναν στο Μεσαίωνα, μάνα και κόρη στο Κλαρί, δυο τους. Όχι, δεν ξέρω. Ρε φίλε, εδώ σε ξεκέχανε επειδή κοίταξε την αγελάδα του αλουνού και ψώθηκε. Άλλο αυτό, άλλο η δυσιδαιμονίες, άλλο ο σκοταδισμός. Αυτά γινότανε και χειρότερα γινότανε. Απλώς ο άνθρωπος πρέπει να συνεχίζει τη ζωή και για να συνεχίζει τη ζωή θα πρέπει να γενοβολάει, φιλαράκι. Κάθε τώρα άνοιξη είναι και βλέπεις βγαίνουν τα παιδιά των φυτών. Έτσι δεν είναι, παιδιά ναι, τους είναι εννοείται, αυτά που καρποφορούν. Εννοείται. Μπράβο. Και τα ζωάκια που πετάνε και αυτοί. Φαΐ πρέπει να έχεις και μια στέγη για να κάνεις παιδί. Καλά τώρα μην το λες. Σήμερα. Και να σε πω κάτι. Με 400 πρέπει να γεννάμε παιδιά μισθό, γιατί τα παιδιά είναι τα παιδιά, τα ναι. παιδιά, όλα τα παιδάκια, άσπρα, μαύρα, κίτρινα, όλα για μένα είναι το ίδιο, είναι χαρά της ζωής, φίλε μου. Δεν πρέπει να περνάμε αυτή την άποψη που λες. Είναι προσωπική σου άποψη. Πάρα πολύ χαρά. Κάθισα να φάω προθέσει Ξάνθη, ήρθα το άλλο από δίπλα μου. Και ο γονιός τάψε. Ο Ασλαμής είναι. Αυτά τα σφαλιάρα το στείλω έτσι. Ο Ασλαμής είναι η κλασική περίπτωση, Κώστα μου, του παρτάκια. Παρτάκια κανονικό. Μόνο αυτό. Εντάξει, μερικά έχει δίκιο. Εγώ θέλω μια εβδομάδα να παίζει, φίλε. Σίγουρα, πού θα φάω. Ήρθε το άλλο δίπλα μου. Άμα είσαι ξινός. Σε ενοχλούν τα παιδάκια. Έτσι. Άμα είσαι ξινός, σε ενοχλούν έτσι. Τα παιδιά. Τα παιδιά είναι χαρά, είναι ευτυχία. Τα σκυλιά δεν τον ενοχλούν και οι γάτες. Όλα τον ενοχλούν αυτόν. Εδώ λέει να μην ταΐζουμε τα περιστέρια, ρε φίλε. Τι με λες αυτός τώρα. Μπορεί, αυτός τον ενοχλεί η παιδική φωνούλα που πετάει γύρω-γύρω, αλλά μπορεί να ακούει στα αυτιά του. Του Iron Maiden. Δεν είπε να μην ταΐζουμε τα περιστέρια για να πεινάσουν, ρε φίλε. Γιατί έχουν γίνει σαβόδια. Βρε, στην Αριστοτέλους έχουν γίνει σαβόδια. Και τι να κάνουμε, να τα σκοτώσουμε. Το άλλο προχθές το κλώτσα για να περάσουμε. Όχι, να μην τα ταΐζουμε τόσο. Κλώτσε το περιστέρι. Το κλώτσα για να περάσουμε. Δεν κοιτούσε. Να σας πω κάτι. Ο Μπάρμπας δεν κάθεται εκεί και παίρνει ένα ευρώ για το σακουλάκι. Ο Μπάρμπας. Γιατί έχω πάει με την κόρη μου εκεί πέρα. Α, στα που έχει. Δεν κάθεται ο Μπάρμπας και πουλάει. Το σιτάρι με ένα ευρώ. Πού δεν έχω δει σιτάρι εγώ. Γιατί δεν το είπαν Σαλεπιτσί, τον Μπάρμπα Αλέξανδρο φύγε. Βλέπω, τον άλλο τον απέναντι τον Αντώνη. Γιατί αυτός. Δεν είπαν τον Μπάρμπα φύγε. Λοιπόν, και να κλείσω με το Παναγιώτη. Έλα φίλε. Ένα ακόμα ματσάκι φίλε. Ένα ακόμα. Και οι κακομοιρούλιδες ξέρεις δύσκολο θα βάζουν, αυτό. Δύσκολο μάτς. Πολύ δύσκολο. Θα δώσουμε μάχη. Όπως δώσαμε μάχη και στο Αγρίνιο και στη Νέα Σμύρνη και στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Τέτοια μάχη. Ακριβώς. Ακριβώς η ίδια μάχη είναι με τον Αγρίνιο και τον Παναγιώτη. Άσε τι τραγούδα είναι αυτή. Άσε τι είναι αυτή. Από την Ξάνθη ποιοι λείπουνε. Να ρωτήσω κάτι. Τι ξέρετε την πιο μακριά σιδερογραμμή στον κόσμο, όπως λέγεται. Υπερσιβερικός. Ο υπερσιβερικός, βέβαια. Ναι, μπράβο. Έτσι είναι ο ΠΑΟΚ, φίλε. Έτσι, μπράβο. Δεν σταματάει ούτε στα χιόνια. Έτσι. Τι λέει. Εντάξει. Μπράβο. Καλημέρα. Μπράβο. Καλά πω. Με χιόνια και με κρύα, ΠΑΟΚ δείξε την ταξιαρχία. Πώς αυτό το χωριό έβαλε 0-3 στην Τούμπα, πώς το λέγανε. Κιόλες. Θέλαμε και χάσαμε. Οι Πάτε Μπόρις, ο Βέικ. Έχουν συνηθίσει οι Λευκορώσοι στο. Ήταν ο Λευκορωσικός. Ήταν Λευκορώσοι γι' αυτό. Ήταν οι ίδιοι που γλιστούσαν στον πρώτο ματ, πε του Ασλαμά που ούρλιαζε εδώ πέρα. Μπάτε σκύλια λέστε έτσι, που έλεγε, κατάλαβες. Στο πρώτο μάτς γλιστρούσατε εσείς. Στο δεύτερο γλιστρούσατε εσείς. Βγήκαν τα διπλάκια στα δύο μάτς. Που βγήκε ο Ζαμπά, ο κορυφαίος Βραζιλιάνος. Υπήρχε ατυχία στο πρώτο μάτς για την Πάτε, ατυχία για τον ΠΑΟΚ. Ας βγήκε ένα δημοσίευμα προς τη Βέρεια. Μήνυμα θα λαμβάνω. Δεν έχει πληρωμένα. Δεν έχει. Μήνυμα θαλαμοφύλακα χτυπάει εμένα αυτή τη φορά. Βέβαια, πέσατε τότε στη Δέλτα. Παίξατε 5-6 μάτς, μετά γίνατε αεποντίον, παίξατε στη γάμα κατηγορία, καταφέρατε να μην ανεβείτε και μετά ανεβήκατε στη Β' στα χαρτιά. Όλα αυτά σε ένα χρόνο. Και μετά λέμε τους άλλους ασανσέρ. Να είσαι καλά θαλαμοφύλακα. Μπράβο, βάζει και τον άλλη λιγάκι μέσα. Διάλειμμα. Βάμος παιδιά, καλημέρα. Το καλοκαίρι είναι κοντά τα φιλιά μου, λέει ο 348. Πα, πολύ καλή συμμετοχή για τον Άρη. Καφέ με τόστ και ντου. Επίσης να βάζεις αλουμινόχαρτο λες στην τοσχέρα για να βγαίνει σωστά το τόστ. Αν βάζεις αλουμινόχαρτο, ναι. Βγαίνει σωστά το τόστ. Το σήμα θέλει να πει. Ναι. Όχι ρε. Όχι, ρε. Αλουμινόχαρτο, τι λέτε ρε παιδιά. Τι λέτε, έχω αλείψει βουτυράκι μια χαρά. Λοιπόν, λέμε τους διαγωνισμούς και πάμε σε break και μετά μπορείτε να καλείτε, έτσι. Άμα τη επιστροφή μας. Τρία εισιτήρια Άρη Σόφη, 5 πάω Καστέρας, 2 μονές για Ούντο Λαϊβάρα με πρώην Accept, 2 διπλές Ήβος Λιβωριά, 3 μονές Μωρά στη Φωτιά και 4 διπλές για τη Λαϊβάρα του Αμερικανού Nick Waterhouse στο Principal την Κυριακή. Opticon Express, ποιος έκοψε την κορδέλα των εγγενείων στο γήπεδο στα πηγάδια της Ξάνθης. Αν δεν το ξέρεις αυτό,
Πρώτο επίσημο μάτς ελληνικό πρωτάθλημα, Ξάνθη 3-1 η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ποια ήταν αυτή, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής, ο Απόλλων Πόντου? Απαντάς ένα από τα δύο. Αποστολή στο 54-526. FM κενό, το σχετικό τα σχετικά, αποστολή στο 54-526. Με Ελεφαντάκι, Φίβο Δελιβοριά και Τζόνι Ζάτσι, πάμε στο τελευταίο break για σήμερα. Μετά από τον ανούρισμα του Φίβου Δελιβοριά με το Ελεφαντάκι, άλλο ανούρισμα με τον Ούντο, με τον οποίο ο Γιώργος ο Ιταλός λέει ότι τον... θα το παίξει και αυτό ο γλυκούλης ο Ούντο Ντέρκ Σνάιντερ. Γι' αυτό σας δίνουμε δύο μονές προσκλησούλες για αύριο Σάββατο, κολλασμένη μεταλλική βραδιά στο Principal Club Theater με το παλικάρι αυτό από το Wuppertal της Γερμανίας, την φωνή και την ψυχή των Accept. Για Φίβο Δελιβοριά, παιδιά, γίνεται χαμός. Έχω ευχάριστα νέα. Για Φίβο θα δώσουμε τρεις προσκλήσεις. Επειδή γίνεται χαμός. Όχι δύο, αλλά τρεις διπλές. Γιατί πραγματικά γίνεται χαμός. Τρεις μονές για Μωρά στη Φωτιά και τέσσερις διπλές για Nick Waterhouse την Κυριακή στο Principal. Αυτό είναι το live για μένα από αυτά του Σαββατοκύριακου. Και Opticon Express, ποιος έκοψε την κορδέλα των εγγενείων στο γήπεδο Πηγαδίων στην Ξάνθη. Αν δεν το ξέρεις αυτό, ποια ομάδα της πόλης μας νίξε η Ξάνθη με σκορ 3-1 στο πρώτο επίσημο παιχνίδι στα Πηγάδια. FM κενό, ονοματεπώνυμο, η σχετική συμμετοχή ή απαντήσεις αποστολή στο 54-526. Περιμένουνε δύο γραμμές. Πάμε. Να πω χορηγό. Πες γρήγορα για περιμένουν γραμμές. Χορηγός Mr. Gold. Σικές Μεσολογγίου 2 μετά το γήπεδο του ΒΑΟ. Delivery στο 66-85-86 από τις 1 με το μεσημέρι μέχρι και τις 1, μέχρι και τη 1 το βράδυ. Σικές Νεάπολη, Αμπελόκηπη, Πολύχνη και Μετέωρα. Και κέντρο, ρε φίλε. Και κέντρο. Πάμε και στο κέντρο. Πάμε γραμμές, μην πέσουνε. Πάμε γραμμές. Καλημέρα. Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα, κύριε Κώστα. Πάμε. Ο παδός του Πιερικού και φίλος της ΣΑΕ. Μάρια, στη συνέχεια της τελευταίας συζήτησής μας, ναι. Για το παγκόσμιο κύπλο του 70. Του 70, ναι. Θέλω να σου πω ότι ο Φρανς Μπέκενμπάουερ, ναι, είχε προσωπική φιλία με τον Μπόμπι Μουρ. Βέβαια, ναι. Και στην κηδεία Θεός του που πήγε. Θεός χωρέστον. Στην κηδεία του που πήγε. Mm. Έδωσε μία γη στη χείρα 500.000 μάρκα, την οποία δεν δεχόταν με τίποτα. Ναι. Και της λέει, κοίταξε να δεις, δεν το κάνω από ελεηνοσύνη, το κάνω γιατί τιμώ τον άνδρα σου και την οικογένειά του. Ναι. Και έτσι την έπεισε και τα πήρε. Ναι. Όπως απέτρεψε το θάνατο από αλκοολισμό του Γκέρτ Μίλερ, που τον πήγε άλλον στην Ελβετία και τον έσωσε. Τον Δε Γιασίν, με τον οποίο και αυτόν είχε προσωπική φιλία, που τον κόψαν τα πόδια από το διαβήτη και ήταν σε αναπηρική καρέκλα, πήρε τα παιδιά του, τα έφερε στη Γερμανία, τα σπούδασε και τα στείλει ξανά πίσω. Ναι. Λοιπόν, μπράβο του για αυτό. Μπράβο του για όλα αυτά, στον Κάιζερ. Ναι, έκανε πολλές τέτοιες ενέργειες. Ναι. Εδώ δε στην Θεσσαλονίκη, όταν η Καλαμάτα έπαιξε στην Αλφα Εθνική, είχε έρθει ο Ζαϊζίνιο. Ναι, το θυμάμαι. Και πήγα στο ξενοδοχείο. Καλά, και τον Ρονάλντο δοκίμασταν, ναι, και 6 χρόνια, θυμάσαι. Ναι. Πήγα στο ξενοδοχείο, συστήθηκα και τα λοιπά, και του λέω, κατεμέσουν ο πιο εντυπωσιακός παίκτης του παγκοσμίου κυπέλου. Το 70. Είχα διαβάσει στην εφημερίδα ότι στο μάτς Βραζιλίας-Αγγλίας που ίδρωσε 1-0 να κερδίσει, ναι, η Βραζιλία. Είναι το μόνο μάτς το οποίο ο Πελέ κάνει τούβλο σούτ από τα 5 μέτρα. Ο Πελέ πάντα κάνει γλυκά πλασεδάκια. Ναι, το έχει πει. Ναι. Μα ήταν και η απόκρουση του αιώνα του, ναι, 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 του Gordon Banks. Ναι, ναι. Πάμε, λοιπόν, για να το κλείσουμε, γιατί περιμένει κι άλλος. Ναι. Ναι, άκου να σου πω. Ναι. Και λέει, γιατί είχα διαβάσει στην επίθεση μέχρι το κέντρο, τον μαρκαρίζει ο Μάρτιν Πίτερς. Ναι. Και από εκεί και πέρα τον μαρκαρίζει ο Τέρι Κούπερ. Της Λίντς United. Δύο παίκτες. Έτσι. Και του λέω, 5 δεκάρια κατέβασε ο Ζαγκάλο. Λέει, ναι, και οι 5 λέει. Μόνο δεκάρια είχε. Μόνο δεκάρια. Το μόνο Κούπερ που ξέρουμε είναι ο Άλης. Ευχαριστούμε. Α, ούτε προπονητής. Περίμενε. Άλης Κούπερ. Surprise. Παιδιά, συγγνώμη. Γράφτηκε ιστορία. Γράφτηκε ιστορία. Περίμενε να πει.
Περίμενα να πει τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Εκείνος είναι μύθος. Α, μύθος είναι. Άλλη Σκούπερ, έλα ρε εσύ. Πάρ' την κεφαλιά σου. Περιμένουν δύο, λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, αλητία από τον Παύλο. Ρε Μάριε, σαν να πήγες σε μνημόσυνο και επειδή τα παξιμάδια σου πληγώνουν τα ούλα, ζήτησες το στάκι. Σου πληγώνουν τα ούλα. Ξεκίναμε την παοξίδικη το Στάρα και έρχεται και η παοξίδικη. Είσαι αλήτης. Είσαι αλήτης μόνο που το σκέφτεται. Πώς τον είπαμε τώρα, ο Νίκος. Ο Παύλος. Γεια σου, ρε Παύλο. Γεια σου, Παύλο. Ο Δημήτρης λέει: Πακ παντού, ασλαμά. Ο εφιάλτης σου δεν θα έχει το λιωμό. Παπαδόπουλε, γλέτα του ρε φίλε. Καλημέρα. Παιδιά, να ξέρετε, έχει ανεβεί φωτογραφία από Τσαλτίδη. Μάριο Ασλαμή να τρώει τοστ ΠΑΟΚ. Δυστυχώς έχουμε μόνο μία τοστιέρα εδώ που είναι τοστιέρα του ΠΑΟΚ. Επαληθεύονται όσοι είχε... λένε ότι σε ταΐζει ο ΠΑΟΚ. Κατάλαβε. Είχε, έτσι, δεν είχε πάλι βρει και τρόπο ο Ασλαμάς να μπει ο ΠΑΟΚ μέσα του. Πήγα σε αυτός. Ο Αλέξανδρος. Είναι που δεν έχουν χιούμορ οι ΠΑΟΚΣΙΝΕΣ και το IQ του είναι χαμηλό. Το σιούμορ αυτό το φτηνό σεξιστικό σιούμορ, ναι. Πάμε γραμμές καλημέρα. Πάμε γραμμές καλημέρα. Μπράβο ρε παιδιά. Θα κάνω μπλουζάκια. Γεια σου κύριε Βασίλη, τεράστιε. Καλημέρα. Καλημέρα. Α, όχι, καλημέρα αδερφέ, όνομα και μάδα, πώς θα ρίξεις παλικάρι μου. Έλα, Μαρίε. Μποντζόρνο, Μαρίε. Μποντζόρνο. Μποντζόρνο. Μάρια Μαρμίτα. Φωτιάδη είσαι. Αγόρι μου γλυκό. Φωτιάδη ο παδός. Ο παδός του Απόλλωνα Πόντου. Είστε και οι τρεις. No, papa. Καλύτερη no, τρόικα από όπου ακούσει μέχρι τώρα είστε. Τον no. ακούτε πολλά πρωινά με τον Μπάμπι τον Μπατμανίδη εδώ στο Βίπερο. Έχουμε κάνει την κορυφή. Είναι το top όταν σου μιλάω. Αφού το λέει ο Μπατμανίδης. Χωρίς το Φωτιάδη δεν είναι top. Αγόρι μου γλυκό την Κυριακή πώς το βλέπεις. Καταρχάς. Θα έρθω μόνος. Θα με πειράξετε. Όχι, θα είμαι εκεί. Δεν θα σε πειράξει κανένα. Θα είμαι εκεί. Θα έρθει ο Φωτιάδης, ο Ξάρεφος, όλοι θα είμαστε εκεί. Ο Μιχάλης είναι καλό παιδί, με αγαπάει, είναι και Λίβερπουλ, το ξέρω. Πολύ ξέρω. Εσύ, αν πάνε να μου την πέσουνε, θα με προστατεύσεις. Όχι, δεν θα σε πειράξει κανένα. Θα το κάνω ρόβα, δεν θα σε την πέσει. Σε παραδέχομαι. Εγώ θέλω να. Έτσι μου λέγατε και το 91 και μας έσωσαν τρεις διμερίες μάτ μας, παιδιά. Δεν θα σε πειράξει τώρα, δηλαδή. Τα σκιά του κυνηγούν στο κόδρα, το στρατόπεδο. Εγώ τώρα πήρα να σε πω και έχεις και μια καλημέρα από την Κατερίνα. Κατάλαβες τι λέω. Η Κατερίνα είναι η... Σταμάτα, που με είπε στη Μαρμίτα 18 του μηνός. Έχεις καλημέρα και ό,τι θα χρειαστείς που τότε. Δεν το πιάνω, 18, συγγνώμη. Αμάρε Μαριέ, τι με έχεις πει στη Μαρμίτα 18 του μηνός που είχα έρθει. Την Κατερίνα. 16 βράδυ Μάη μήνα. Ζωγράφος. Όχι ρε, αμάρε Μαριέ, τι μου έχεις πει στο τηλέφωνο να μου δώσεις. Δεν πειράζει, ευχαριστούμε. Από τα δυτικά! Από τα δυτικά! Μάρια, σε περιμένω. Έγινε. Άντε, καλημέρα, επόμενη γραμμή. Μάρια, από τη Μαρμίτα θα βγάλεις τέτοια ρε φίλε. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα, φίλε. Καλημερίζουμε, Αποστόλη, οπαδό του ΠΑΟΚ από τα Μίτλαντ της Μεγάλης Βρετανίας. Είχα την εντύπωση ότι έχεις θυμώσει για κάτι που έγινε εδώ στο σταθμό, στην εκπομπή μας. Μήπως είπαμε κάτι. Όχι, δεν έχω θυμώσει. Η αλήθεια είναι ότι όποτε βγαίνω πάω να μιλήσω για Άρη με καπακώνει ο Χρήστος που έχει το μικρόφωνο, πάω να μιλήσω για ΠΑΟΚ με καπακώνει εσύ και ο Ασλαμάς. Πας να μιλήσεις για Μακεδονία και οι τρεις. Κατάλαβα. Κορυφαίος λέει ο Ασλαμάς, άκου Αποστόλη. Ο Ασλαμάς σήμερα, η φωτογραφία δηλαδή είναι. Το πρόσωπο του Ηρακλή σήμερα. Η φωτογραφία. Μην είναι που δεν έχει πολύ χαμηλό. Μπορεί να είναι Ολυμπιακό. Αποκλείεται. Μπορεί να είναι Ολυμπιακό. Πες την αλήθεια, πόσα level θα ανέβαινε η φωτογραφία αν ήταν ασπρόμαυρη και όχι έγχρωμη. Ναι, σωστά. Και να κάνει και σκι, σκιές έτσι. Επίσης, Μάρη, να σε ρωτήσω κάτι. Όταν μπαίνεις στο λεωφορείο, σηκώνονται για να κάτσει. Καλό αυτό, να σου πω κάτι, το έχω παράπονο, όχι. Ενώ μου μιλάνε στο πληθυντικό πλέον. Γιατί εμένα δεν μου μιλάνε. Γιατί. Το πρώτο σημάδι ότι γέρασε είναι όταν σηκώνονται για να κάτσει. Φίλε, αν γίνει γι' αυτό. Το είπε και ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Τα σημάδια είναι δύο. Ένα, όταν σηκώθηκαν, λέει, πρώτη φορά στο λεωφορείο για να καθίσω. Και δεύτερον, η στήση. Και όταν μου μιλάνε στο πληθυντικό. Με λένε κύριο Αλκίνο. Βλέπω τη φωτογραφία. Εμένα ήδη μάθησε να μην μιλάνε στο πληθυντικό. Αποστολή. Αποστολή. Λένε για τη φωτογραφία του Ασλαμά. Βλέπω η προηγούμενη φωτογραφία είναι του Σαββίδη. Και μπαίνει ένα Θεούλη και λέει. Άντε, είναι 60 χρονών ο Σαββίδη έγινε. Άντε, άλλα 7 χρόνια και βγαίνει σε σύνταξη. Παιδιά, να πούμε και μια μεγάλη αλήθεια. Πραγματικά δεν ξέρω τι ευλογία σε έχει δώσει ο Θεός να έχει μια φωνή 30χρονου, ρε φίλε. Ούτε 30. Ναι, βέβαια. Φίλε, όσοι ξέρω και δεν ξέρω ο Μάριος, μου λένε πόσο είναι, 30, 32, 28. Όταν τον είδα πρώτη φορά, έκατσα κάτω και
εκεί είχα μείνει κόκαλο. Δηλαδή πραγματικά φωνή 30χρονο σε σώμα αφήνω ελεύθερη τη φαντασία. Και μυαλό πεντάχρονο. Περίμενε. Και εμφανισιακά όμως, αν με δεις άμα δυνατήσω, για να μην σε κουράζω. Πέρυσι στην Αστυπάλαια, η νικάρισά μου που είχα το δωμάτιο, μου ζήτησε ταυτότητα. Ναι. Μου λέει, δείξε βέβαια, όταν τη είπα βέβαια, ηλικία. Να ξέρεις ότι γενικά η φαλάκρα δίνει χρόνια. Οπότε. Ναι, σωστό. Δεν ξέρω, είναι λίγο. Μα ο άντρας είναι τυχερός. Αν δεν χάσει μαλλιά και δεν κάνει μπάκα, δείχνει 15 ναι, χρόνια ναι. κάτω. Ασλαμά, είσαι η μιζέρια προσωποποιημένη. Βρήκες τζάμπα το στάκι και το καταβρόχθησες. Αμακατζή. Στην αμάκα που λένε αυτό. Ποιο το έστωρα, δικό μου είναι. Πέκλες με μαύρο δάκρυ στις 40 μέρες. Αποστόλη, πες ένα μεγάλο μπράβο στα 18 άτομα που μαζεύτηκαν χθες για τον Τσίπρα και τη Μακεδονία. Το θέμα των παιδιών που αναφέρατε. Εσύ τι το υποτιμάς. Το υποτιμάς εσύ. Ναι, εγώ, Αποστόλη, το παιδί μου σε κοινωνία που βλέπω. Θα πάρεις την απάντηση και εσύ. Που βλέπω μάνα και κόρη μαζί, μάνα και κόρη μαζί να ψωνίζονται. Δεν θέλω να φέρω το τέτοιο παιδί. Να σε πω κάτι. Αυτό έχει να κάνει με τις ηθικές αξίες του ανθρώπου. Εγώ να σε πω την αλήθεια, προτιμούσα να ψωφίσω σε μια γωνιά παρά να κάνω κάτι τέτοιο. Τώρα από εκεί και πέρα όμως, ρε φίλε, είναι πάρα πολύ δύσκολη η σημερινή κοινωνία για παιδιά και τα παιδιά, όσοι έχουν παιδιά, και δόξα τω Θεώ εγώ έχω και δύο παιδάκια, από δύο χρονών, από 1,5 χρονών τα έχεις στην πίεση, φίλε, και προσπαθείς από κοντά, από πάνω τους όλη την ώρα να δεις τι κάνουν, τι ράνω, να διορθώσεις, γιατί αν το παιδί μεγαλώσει, μετά δύσκολα διορθώνεται, φίλε. Έτσι. Ωραία, Αποστόλη. Το παιδί είναι, να το πω και αλλιώς. Το παιδί είναι, ρε φίλε, σαν ένα δέντρο το οποίο το φυτεύεις μικρό. Εάν το δέντρο πάρει κλίση και ο κορμός του γίνει ξυλώδης, μετά δεν γυρνάει στην ευθεία εύκολα. Ωραία. Το παιδί, όπως το δεντράκι από μικρό, όπως το δώσεις να μάθει. Φίλε. Είναι σαν να ακούω την διάπλαση των πέδων. Φιλοκαγκαλούδες. Τη μου και καμάρι με τα παιδιά μου τα έχω πρωί, βράδυ προσευχή στην εκκλησία. Ό,τι μπορώ, ρε παιδί μου, από μικρά. Και από εκεί και πέρα, μπράβο. Όταν μεγαλώσει. Πάντω εκκλησία και θα σου έρθει με μπλουζάκι ρωτή γράμμα. Πώ ακούγεσαι από τότε, σου έχει φύγει το άγχος. Έβγες μέχρι πριν ένα μήνα, έλεγε το παιχνίδι, το μάτς Κυριακής και τώρα. Μεγάλη υπόθεση, είναι και ένας από τους λόγους που δεν παίρνω, γιατί δεν έχω να πω κάτι. Ρε. Όταν αρχίσουν οι μεταγραφές, το συζητάμε. Παρεμπιπτόντως, μην τολμήσετε και ανανεώσετε το Σάχο. Θα κατεβώ Ελλάδα και θα μπω στα γραφεία. Πραγματικά σα μιλάω. Που θα βρει χρόνο εσύ. Ωραία. Έγινε, Αποστόλη. Έγινε. Να είστε καλά, παλικάρι μου. Να είστε καλά. Μην καλείτε άλλοι, γιατί έχουμε ένα-δυο μηνυματάκια. Έχουμε πολλούς διαγωνισμούς και νικητές. Οπότε πάμε λίγο μουσική, Τζόνι Ζάτσι. Πες τα γρήγορα, θα σε φάει όπως το τόστο άλλος. Τον εκνεύρισες πάλι πρωί-πρωί. Φώναζες, έκανες. Δεν είδα ότι ενώ μιλούσε. Ενώ δούλευε ο άνθρωπος. Δεν είδα ότι μιλούσε. Και ξέρω κάθε μέρα ότι μιλάει και δουλεύει, το ξέρω. Δεν είδα ότι μιλούσε. Το φιλαράκι μου στάβο. Τον ζήτησε συγγνώμη. Ο αδερφός μου. Όχι, δεν ζήτησε συγγνώμη. Εντάξει. Γιατί δεν έβλεπα, ρε φίλε. Είχα και μια. Και έχω πολύ καλή πλάγια πάμε, όραση. Πάμε. Περιφερειακή όραση. Πάμε. Τζόνι, κλείσε με φίβο δελιβοριά. Με το αυτή που περνάει. Μήνυμα του 007, λατρεμένος Παοξής. Αν ήταν έτσι όλοι οι Παοξής. Αυτή με ήττα ή αυτή που περνάει αυτή με ήττα. Αυτή με ήττα. Τεράστιο κομμάτι. Λέει ο 007, αν ήταν έτσι σαν τον 007 όλοι οι Παοξίδες, η γη μας θα ήταν παράδεισος. Στην καλαμαριά του μπλόκου των αγωνιστικών παραδόσεων και των λαϊκών αγώνων δεν χωράνε οι νεοναζί. Ιδεολογικοί απόγονοι των τάγματα ασφαλιτών. Μπάτμαν, συγγνώμη, σε αγαπάμε ακόμη. Η μόνιμη εποδόστου. Πάντα έτσι κλείνει. Πάντα έτσι. Όχι, όχι. Το άλλο. Γιατί είχαν αναφορά στην καλαμαριά και τα λοιπά. Εντάξει, οκ. Ποιο. Κάτι έγινε. Κάτι άλλο εννοεί. Κάτι έγινε. Έγινε κάτι. Στο στρατόπεδο που μου είπε χθε. Μάριο. Εγώ. Κόδρα. Α, ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι. Πάμε προχώρα. Για τον ιερό λόγο. Σάβα, καλημέρα, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Τον ιερό λόγο διαφήμιση τον έχει κάνει, ρε φίλε. Λοιπόν, πάω με Αστέρας Τρίπολης. Οι πέντε που θα πάνε την άλλη Τετάρτη για το πρώτο βήμα του Πάου για να πάει στο τελικό κυπέλλον να κατακτήσει τον Νταμπλ. Ελίζα Βάχου. Παναγιώτης Δημητρίου. Η Ελίζα Βάχου ποια είναι. Ζαμίδης Ραφαήλ. Από κάτω. Χάρης Πλιασάς και Βαγγέλης Τριανταφυλλίδης. Αυτοί οι πέντε θα προβληθούν την άλλη Τετάρτη. Θέλετε την Ελίζα να μάθει και ο Σύνολο Λουτσέσκου. Ναι. Ωραία, πάμε παρακάτω. Άρης Όφη. Οι τρεις που θα βρεθούν στην Κυριακή στο Χαριλάου 4 ώρα για το Άρης Όφη 2-4 είναι η Σαράφης Θόδωρος, Μπαχτσεβάνης Ευθύμιος και Δραγάνογλου Νίκος. Αυτοί οι τρεις. Λοιπόν, Opticon Express. Οι απαντήσεις οι σωστές ήταν. Βέβαια, ο Πελέ έκοψε την κορδέλα γενίων στα πηγάδια και η Ξάνθη είχε νικήσει με 3-1 τον Άρη Θεσσαλονίκης. Τι? Νικητές είναι.
Τι λες, βρε. Μπες και δες το. Άσε, βρε. Τώρα, μπες και τώρα. Σαν λαμούτρα. Ένα-ένα έλξε. Άντε. Μπες και δες το. Εσύ να πας να το δεις. Πρώτο μάτς, μπες και δες το. Δεν υπάρχει. Στα φυγάδια, ποιο λες. Ψεύτης. Μίλησε από ποιον ένα-ένα. Ψεύτης. Πρώτο μάτς. Δεν έγινε ποτέ. Μπες και δες το. Ποτέ. Ποια χρονιά. Ποια χρονιά. Περίμενε, εδώ είμαι. Ναι. Ωραία, λέγε, λέγε, γρήγορα. Πες τα υπόλοιπα, τους υπόλοιπους νικητές. Τώρα βγάζει, βγάζει, βγάζει. Περίμενε, ορίστε. Ξάνθη, ορίστε, κύριε. Τι λέει, Golden. The Gold Book of Golden Sachs. Και γράφει για τον Άρη. Έχει ταξιοθέατα. Έχει ταξιοθέατα. Το γήπεδο είναι στα πηγάδια, δεν είναι στην Ξάνθη. Έχει ταξιοθέατα. Στον δρόμο και την Κομωτινή. Τι πρέπει να δεις στην Ξάνθη. Έτσι, άντε πες μας. Στο Ξάνθη πάκου είναι 4 την Κυριακή. Συνοικία Σαμακόβ, σπίτι Χατζηδάκη. Με τον χρόνο το πάνε. Ναι. Αν έχει το Σάββατο, είναι σωστά. Η ομάδα, η παλιά έδρα και η καινούργια. Τελευταίο παιχνίδι στο παλιό γήπεδο. Ξάνθη Ηρακλής 0-1. 22 Μαΐου του 2004. Ωραία, πες και. Το νέο γήπεδο βρίσκεται στα πηγάδια. Ένα χωριό ανατολικά της Ξάνθης. Άστα αυτά, πες το σκοπότε. Ο πρώτος αγώνας σε αυτό το γήπεδο ήταν νικηφόρος. Παρένθεση. Και πώς να μην ήτανε. Κλείνει παρένθεση. Με 3-1 επί του Άρη για την πρώτη αγωνιστική στις 18 Σεπτεμβρίου του 2004. Αλήθεια είναι αυτό. Σε μήνυμα, αλήθεια, ναι. Έγινε. Διαβάζω καλά. Έγινε, ναι. Οι δημοσιογράφοι του Άρη είχαν κρυφτεί σε σουίτα. Οι δημοσιογράφοι του Άρη να μην σου πω τι κάνουν στην Ξάνθη κάθε φορά που πάνε. Πάμε, έλα, πες στους τελευταίους νικητές. Οι νικητές Opticon Express. Βαγγέλης Τσορμπατζόγλου και Μάκης Τσαπανίδης. Ναι. Βαγγέλης Τσορμπατζόγλου, Μάκης Τσαπανίδης. Θα φύγω εγώ και θα έρθει ο άλλος μόνος. Στον Ούντο πηγαίνουνε Κώστας Απαθανασίου και Κώστας Μαργωμένος. Κώστας Απαθανασίου και Κώστας Μαργωμένος. Φίβο Δελιβοριά, Γιάννης Κοντίδης, Γαριφαλιά Κορόμιλου και Λιάννα Κουρκουρίδου. Λιάννα Κουρκουρίδου, Γαριφαλιά Κορόμιλου και Γιάννης Κοντίδης. Μωρά στη φωτιά. Τρεις στείλατε, τρεις παγαίνετε. Έτσι, δεν λέω ονόματα. Τρεις. Νικ, Waterhouse, νικητές. Γιώργος Αναστασιάδης. Λάζαρος Λαζαρίδης. Σάβας Χαλναρίδης. Και Ελένη Σαπίδου. Ελένη Σαπίδου, Σάβας Χαλναρίδης, Λάζαρος Λαζαρίδης, Γιώργος Αναστασιάδης. Τζόνι Ζάτσι ήταν μαζί μας, έκανε τα μαγικά του. Με μεγάλη συγκίνηση βλέπω Τζόνι Ζάτσι. Πραγματικά το λατρεύουμε όλοι εδώ, στον Λίμπερο. Αδέρφια, να έχετε ένα καλό τριήμερο, ένα bloody rocking τριήμερο, να είστε καλά και φυσικά εγώ πάω στο Πιπερόν για να χτυπήσω γεμιστά ορφανά, όχι με κοιμά, ορφανά, Γεωργίου Παπανδρέου 25, όπου 25 Μαρτίου έπεσε κανονικά ξύλο για τον ονειρικό μπακαλιάρο που έκανε. Κανονικά έπεσε ξύλο, μόνο που δεν ήρθε αστυνομία από την παρέλαση. Για χαρά αδέρφια, keep on bloody rocking.